Συνεχίζουμε τη σημερινή μας επιστημονική μερίδα. Πλέον με τον καθηγητή του αθλητικού δικαίου, τον κ. Παπαλουκά, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και μάρκετινγκ της Στίχημαν, τον κ. Καρλή, καθηγητή στατιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και τον κ. Μπλούνα, επίσης και τον κ. Αναγνώστη, τεχνικό επί τυχερών παιχνίων. Το λόγο έχει πλέον να συντονίσει το στρογγυλό τραπέζι ο αναπληρωτής καθηγητής κ. Παπαλουκάς. Καλησπέρα σε όλους. Καλέσω πρώτα τον κύριο Θάνο Μπλώνα, δημοσιογράφο στην ΕΡΤ και στην Καθημερινή, να μας κάνει την παρουσίασή του. Καλησπέρα και από μένα. Το θέμα που εγώ θα αναπτύξω έχει ως τίτλο «Ο παράνομος στοιχηματισμός ως απειλή για την ακεραιότητα των ποδοσφαιρικών αγώνων και των αθλητικών διοργανώσεων εν γέννη», αλλά θα εστιάσω στο ποδόσφαιρο και στο φαινόμενο του παράνομου στοιχηματισμού. Το φαινόμενο του παράνομου στοιχηματισμού εισέβαλε απότομα και υπό μία έννοια ανορθόδοξα στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε της Ελλάδας. Η δε αντιμετώπιση του από τους θεσμούς του αθλήματος και ιδιαίτερα από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που είναι η υπερκείμενη αρχή, ήταν άτολμη, ασυνεχής, αποσπασματική και εν τέλει αναποτελεσματική. Τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι: πώς αντιμετωπίστηκε το φαινόμενο της χειραγώγησης αγώνων για στοιχηματικούς λόγους από τις ελληνικές κυβερνήσεις και τους ποδοσφαιρικούς θεσμούς; Ποια μέτρα έλαβαν οι διεθνείς ποδοσφαιρικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση του φαινομένου; Ποιες ήταν οι αποφάσεις ποινικών και πειθαρχικών δικαστηρίων που ασχολήθηκαν με υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων για στοιχηματικούς λόγους; Και τι προκύπτει από τις έρευνες που έχουν γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το συγκεκριμένο φαινόμενο; Το ότι στις ελληνικές ποδοσφαιρικές διοργανώσεις υπάρχουν αγώνες που χειραγωγούνται για στοιχηματικούς λόγους υπόθηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 2009 από τον αξιωματούχο της UEFA, Πίτερ Λίμαχερ, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΚΑΠΑ της Καθημερινής και στο δημοσιογράφο Φέρι Μπατζόγλου. Σταδιακά, στην επίσημη διεθνή ποδοσφαιρική και όχι μόνο ορολογία, εισέβαλαν φράσεις όπως «χειραγώγηση αγώνα», «νόμιμος στοιχηματισμός», «παράνομος στοιχηματισμός», «ακεραιότητα αθλητικής διοργάνωσης» και άλλοι. Πριν προχωρήσουμε σε μία περιοδολόγηση του φαινομένου, θα ήταν χρήσιμο να επιχειρήσουμε μία σύντομη ενοιολόγηση. Ως χειραγώγηση αγώνα νοείται ο αθέμητος επηρεασμός της πορείας και του αποτελέσματος ενός αθλητικού γεγονότος με σκοπό την απόκτηση ωφέλους. Στην περίπτωση της χειραγώγησης για στοιχηματικούς λόγους, το όφελος είναι οικονομικό. Ως διαφθορά αγώνα νοείται η υπόσχεση, η προσφορά και η αποδοχή οποιασδήποτε μορφής δωροδοκίας λαμβάνει χώρα σε πρόσωπο που μετέχει σε αγώνα με σκοπό να καθορίσει ή να επηρεάσει αθέμητα το αποτέλεσμα ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του αθλητικού γεγονότος. Ως αθλητικά στοιχήματα νοούνται όλα τα αθλητικά στοιχήματα που ο παίκτης στοιχηματίζει σε μια νομισματική αξία, σε παιχνίδια στα οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να κερδίζουν εν όλο ή εν μέρη ένα χρηματικό έπαθλο που βασίζεται συνολικά ή εν μέρη στην τύχη ή στην αβεβαιότητα του αποτελέσματος. Ως νόμιμο στοίχημα νοούνται όλοι οι τύποι στοιχημάτων που επιτρέπονται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, από ρυθμιστική αρχή ή από κυβέρνηση και διοργανώνονται από εταιρείες που έχουν άδεια λειτουργίας. Ως παράνομο στοίχημα νοούνται οι τύποι στοιχηματισμού που δεν είναι νόμιμοι σε μια χώρα και η διοργάνωση στοιχημάτων από μη αδειοδοτημένες εταιρείες. Ως αθέμητος στοιχηματισμός νοείται όταν δημιουργούνται εσκεμμένες ανομαλίες και παρατυπίες στο είδος του στοιχήματος ή όταν τα αθλητικά γεγονότα για τα οποία διεξάγεται στοιχηματισμός χειραγωγούνται ως προς το αποτέλεσμα ή άλλες πτυχές τους. Η έννοια τέλος ακεραιότητα στον αθλητισμό σημαίνει τη διατήρηση του θεμελιώδους χαρακτήρα του ανώθευτου αθλητικού συναγωνισμού ως έντιμης ανταγωνιστικής δοκιμασίας των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των αθλητών. Το πρώτο που θα θίξουμε είναι η χειραγώγηση των αγώνων και οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί. Η δήλωση του αξιωματούχου της UEFA
του Λίμαχερ το 2009 ότι στην Ελλάδα υπάρχουν αγώνες που χειραγωγούνται για στοιχηματικούς λόγους, βρήκε το ποδοσφαιρικό σύστημα απροετοίμαστο και αδύναμο να χειριστεί μια νέα πραγματικότητα. Όταν το Νοέμβριο του 2009 άρχισαν να έρχονται οι πρώτοι φάκελοι από την UEFA που περιείχαν αγώνες στους οποίους είχε εντοπιστεί ύποπτη στοιχηματική ροή και θεωρούνταν ύποπτη χειραγώγησης, σε συνδυασμό με τις σχέσεις των δύο ομάδων ή και με την οικονομική τους κατάσταση, η ΕΠΟ επινόησε την προστασία των ομάδων σε εισαγωγικά και τον κίνδυνο προσφυγής τους στη δικαιοσύνη εφόσον διαρρεύσει ότι αναφέρονται στους φακέλους της UEFA. Με αυτόν τον τρόπο, τα ονόματα των ομάδων παρέμεναν κρυφά, ενώ η UEFA συνέχιζε να στέλνει φακέλους και δεν κινήθηκε καμία πειθαρχική ούτε ερευνητική διαδικασία. Ωστόσο, διαβίβαζε τους φακέλους της UEFA στον τότε Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Παναγιώτη Μπιτσαξή και εκείνος με τη σειρά του τους διαβίβαζε στον Αθλητικό Εισαγγελέα της Τακτικής Δικαιοσύνης για περαιτέρω διερεύνηση. Οι αγώνες που περιλαμβάνονταν στους φακέλους της UEFA έγιναν τελικά για πρώτη φορά γνωστοί μέσω της Βουλής, συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2010 από το βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, Αθανάσιο Πλεύρη, στο πλαίσιο επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε προς τον αρμόδιο για τον αθλητισμό υπουργό. Οι πειθαρχικές διαδικασίες, ωστόσο, του ποδοσφαίρου κινήθηκαν μόνο κατόπιν της άσκησης ποινικών διώξεων από την εισαγγελέα πρωτοδικών, κυρία Πόπη Παπανδρέου, τον Ιούνιο του 2011. Θυμίζω τότε πως βγήκε ένταλμα και υπήρχαν 15 συλλήψεις για προσωρινή κράτηση εμπλεκόμενων στην υπόθεση. Το καλοκαίρι του 2011, με πρωτοβουλία των τότε ποδοσφαιρικών εισαγγελέων της ΕΠΟ, κυρίων Φάκου και Αντωνακάκη, ζητήθηκε το πόρισμα της κυρίας Παπανδρέου και ασκήθηκαν πειθαρχικές διώξεις. Το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν να τιμωρηθούν ομάδες και φυσικά πρόσωπα για χειραγώγηση αγώνων. Οι αποφάσεις εκείνης της περίοδου είναι σημαντικές διότι για πρώτη φορά στην ιστορία τα δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου αποφάνθηκαν ότι υπάρχουν χειραγωγημένοι αγώνες με ηθικούς αυτούργους ως επιτοπλίστων, πρόσωπα συνδεόμενα εμφανώς ή μη με τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες. Το σημείο στο οποίο υπήρξε κενό στις περισσότερες καταδικαστικές αποφάσεις και της τακτικής δικαιοσύνης και των πειθαρχικών οργάνων ήταν το εξής, ότι για όλους τους αγώνες που κρίθηκαν χειραγωγημένοι δεν καταδικάστηκαν ποδοσφαιριστές ή και διαιτητές, με εξαίρεση μία περίπτωση. Αυτή η επισήμανση κρίνεται σημαντική διότι σύμφωνα με όλους τους ειδικούς του θέματος της χειραγώγησης αγώνων για στοιχηματικούς λόγους, δεν μπορεί να χειραγωγηθεί αγώνας εάν δεν μετέχει στη χειραγώγηση έστω ένα πρόσωπο που παίρνει μέρος σε αυτόν. Το να τιμωρείς λοιπόν ένα πρόεδρο και να μην τιμωρείς κάποιο παίχτη ή διαιτητή, νομίζω ότι δεν καλύπτει όλο το φάσμα της χειραγώγησης. Η στάση της ΕΠΟ απέναντι στο φαινόμενο της χειραγώγησης αγώνων άλλαξε αμέσως μόλις περατώθηκε η διαδικασία της άσκησης πειθαρχικών διώξεων και συγκεκριμένα το φθινόπωρο του 2011. Ξαφνικά, οι δύο ποδοσφαιρικοί εισαγγελείς που κίνησαν τις διαδικασίες αντικαταστάθηκαν. Και στη συνέχεια, και ειδικότερα από το 2012 έως το 2014, η στάση της ηγεσίας της διαφοροποιήθηκε άρδιν. Παρότι η UEFA συνέχιζε να στέλνει φακέλους με ύποπτους αγώνες, η γραμμή της διοίκησης της ΕΠΟ ήταν να μην κινείται καμία πειθαρχική διαδικασία. Δηλαδή, γύρισε στην περίοδο 2009-2011, όταν τα επωνομαζόμενα στημένα παιχνίδια αντιμετωπίζονταν ως θέμα ταμπού. Η αντιμετώπιση της Ομοσπονδίας άλλαξε και πάλι από τη σεζόν 2014-2015. Ο πειθαρχικός της κώδικας για το συγκεκριμένο θέμα επικαιροποιήθηκε, σύμφωνα με τις οδηγίες της UEFA, όμως άγνωστο γιατί και χωρίς να αποτελεί αυτό οδηγία της UEFA, προστέθηκε η προϋπόθεση ότι για να κριθεί ένας αγώνας χειραγωγημένος πρέπει να εμπλέκονται σε αυτόν τουλάχιστον τρεις ποδοσφαιριστές. Αυτή η προϋπόθεση δεν πληρούνταν στις εκθέσεις που έστελνε η UEFA, με αποτέλεσμα τα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου, στα οποία άρχισαν εκ νέου να διαβιβάζονται οι φάκελοι, να αθωώνουν όλες τις κατηγορούμενες ομάδες. Λόγω της κατακραυγής για αυτή τη διάταξη, η ΕΠΟ αναγκάστηκε το καλοκαίρι του 2015 να κάνει ένα βήμα πίσω και να την αλλάξει, βάζοντας ως προϋπόθεση τιμωρίας την εμπλοκή άνω του ενός ποδοσφαιριστή, όμως αφήνοντας εκτός κάδρου τους διαιτητές. Κατά τη φετινή σεζόν 2015-2016,
Έχει γίνει γνωστό ότι έχουν σταλεί τουλάχιστον 8 αγώνες όλων των επαγγελματικών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων ως ύποπτη χειραγώγησης, οι οποίοι θα κριθούν πλέον από τα δικαστικά όργανα του ποδοσφαίρου, τα οποία αποτελούνται εξ ολοκλήρου από τακτικούς δικαστές. Πάμε τώρα στο θέμα χειραγώγηση αγώνων και νομοθεσία στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με την ασυνέχεια της ΕΠΟ, οι κυβερνήσεις προχώρησαν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες για το θέμα του προκαθορισμού αποτελέσματος αγώνων στη λογική της αυστηροποίησης των ποινών. Το αδίκημα της προσυνεννόησης αγώνα για στοιχηματικούς λόγους μετετράπει στο νόμο 4049 του 2012 από πλημέλημα σε κακούργημα. Προβλέπεται πλέον για τους καταδικαστέντες ποινή φυλάκισης έως 10 έτη και πρόστιμο ως 1 εκατομμύριο ευρώ κατά περίπτωση. Με το νόμο 4326 του 2015, που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο, προβλέπεται η αμελητή αποστολή των φακέλων της UEFA με αγώνες ύποπτους χειραγώγησης από την ΕΠΟ στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, στη Βουλή και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, δίνεται το δικαίωμα στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό να αναβάλει έναν αγώνα σε περίπτωση που πριν την τέλεσή του έρθουν σε γνώση του αναφορές περί απόπειρας χειραγώγησής του. Περνάμε τώρα στη χειραγώγηση των αγώνων και στην ποινική δικαιοσύνη. Υπάρχουν 3 ανοιχτές ποινικές υποθέσεις. Η πρώτη αφορά τη δίκη που έγινε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων το φθινόπωρο του 2013. Καταδικάστηκαν για δωροδοκία δωροληψία με σκοπό τη χειραγώγηση αγώνων 5 φυσικά πρόσωπα, 4 παράγοντες του ποδοσφαίρου και ένας προπονητής. Ενώ 6 αγώνες που έγιναν το 2009 για τη δεύτερη εθνική κατηγορία και το κύπελο κρίθηκαν χειραγωγημένοι. Την ερχόμενη Πέμπτη αρχίζει η συζήτηση της έφεσης στο πενταμελές εφετείο κακουργημάτων. Η δεύτερη ανοιχτή υπόθεση αφορά τη δίκη με κατηγορούμενα 85 φυσικά πρόσωπα που θα αρχίσει στις 14 Απριλίου. Πρόκειται για την υπόθεση του επωνομαζόμενου Κοριόπολης ή αλλιώς την υπόθεση των στημένων αγώνων της περίοδου 2008-2011. Για τις 2 αυτές υποθέσεις, που αρχικά ήταν στην ίδια δικογραφία, το δικαστήριο θα κρίνει την ακεραιότητα 41 αγώνων που θεωρούνται χειραγωγημένοι για στοιχηματικούς λόγους. Η τρίτη δικογραφία αφορά την επωνομαζόμενη υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στο ποδόσφαιρο. Και εκτός των άλλων κατηγοριών, έχουν απαγγελθεί σε κάποιους εκ των 35 κατηγορουμένων κατηγορίες για δωροδοκία δωροληψία με στόχο τον προκαθορισμό αποτελέσματος αγώνα που πεζόταν στο στοίχημα. Η δικογραφία αυτή βρίσκεται σήμερα στα χέρια εισαγγελέα εφετών. Κοινή συνισταμένη είναι ότι σε όλες τις δικογραφίες, είτε ως αρχηγοί, είτε και ως μετέχοντες στις εγκληματικές οργανώσεις που περιγράφονται σε αυτές, είναι πρόσωπα με θεσμικές θέσεις στο ποδόσφαιρο και στους ποδοσφαιρικούς θεσμούς. Περνάμε στις δράσεις της UEFA ως επιτοπλίστων και της FIFA. Η UEFA έχει συμβληθεί με την εταιρεία Sport Radar και παρακολουθεί ετησίως περίπου 30.000 αγώνες εθνικών ομάδων, διασυλλογικών διοργανώσεων δικών της, δηλαδή Europa League και Champions League, και των πρωταθλημάτων των 2 πρώτων κατηγοριών και του κυπέλου που διοργανώνουν οι ομοσπονδίες μέλη της. Έχει συστήσει ειδικό τμήμα επιθεωρητών που διερευνούν τις καταγγελίες και συλλέγουν στοιχεία. Έχει θεσπίσει τη λεγόμενη κόκκινη γραμμή, γραμμή ανώνυμων καταγγελιών για περιπτώσεις απόπειρας, χειραγώγησης και δωροδοκίας. Έχει δημιουργήσει και χρηματοδοτεί το θεσμό του υπεύθυνου ακεραιότητας, δηλαδή ενός προσώπου σε κάθε ομοσπονδία, που θα λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στην UEFA, την Οικία Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τις κρατικές αρχές. Διεξάγει σεμινάρια σε διαιτητές, αξιωματούχους και ποδοσφαιριστές. Έχει περάσει αυστηρούς κανονισμούς που προβλέπουν ακόμα και τον προληπτικό αποκλεισμό ομάδας από τις διοργανώσεις της, εφόσον εμπλακεί σε υποθέσεις χειραγώγησης αγώνων, όπως συνέβη με την τουρκική Φενέρμπαχτσέ το 2011. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι για την καταπολέμηση του φαινομένου έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας της UEFA με τη Europol και της FIFA με την Interpol. Περνάμε στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, η Ελλάδα έγινε μία από τις 17 χώρες της Ευρώπης που υπέγραψαν τη Σύμβαση κατά της χειραγώγησης αγώνων. Μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015, οι χώρες που υπέγραψαν θα έπρεπε να κινηθούν προς την κατεύθυνση δημιουργίας εθνικής πλατφόρμας.
Η δημιουργία αυτής της εθνικής πλατφόρμας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αρχή καταπολέμησης χειραγώγησης αγώνων, έχοντας βάση δεδομένων, δυνατότητα συγκέντρωσης και ανάλυσης πληροφοριών, συντονισμού δράσης, χάραξης πολιτικής και συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς για την προώθηση κανονιστικών προτάσεων, νομοθετικών διατάξεων και να παρακολουθεί επίσης τις ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες. Επίσης, θα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί μέχρι την ίδια ημερομηνία ένας αξιόπιστος μηχανισμός υποδοχής καταγγελιών που αφορούν τους κειμένους αγώνες. Περνάμε σε κάποια ευρήματα από έρευνες που έχουν γίνει και είναι χαρακτηριστικά του μεγέθους του προβλήματος. Σύμφωνα με έρευνα της FIFPRO, είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, δημοσιεύτηκε το 2013 και έχει τίτλο «Η μαύρη βίβλος του ποδοσφαίρου». Αναφέρει λοιπόν ότι κρούση για να συμμετέχει σε στήσιμο αγώνα ομολογεί πως έχει δεχτεί ποσοστό της τάξης του 30% ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στην Ελλάδα. Σε άλλη έρευνα, προκύπτει από 60 έως 80 ότι είναι οι χώρες στις οποίες έχουν εντοπιστεί και έχουν αναφερθεί φαινόμενα χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αγώνων ανά έτος τα 3 τελευταία χρόνια, σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Τζον Έιμποτ, αντιπρόεδρος της Ίντερπολ στην Ευρώπη και υπεύθυνος για τη συνεργασία με τη FIFA. Ο Έιμποτ ήταν μεταξύ των ομιλητών στο συνέδριο του οργανισμού Σόκερεξ, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 10 Δεκεμβρίου του 2014 στο Μάντσεστερ. Τουλάχιστον 1.500 ποδοσφαιρικοί αγώνες και πολλοί ακόμα από άλλα αθλήματα έχουν αναφερθεί ως ύποπτη χειραγώγηση από το 2005 έως το 2014, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή της Sport Radar, της εταιρείας δηλαδή που συνεργάζεται με την UEFA και διαχειρίζεται το σύστημα ανίχνευσης στοιχηματικής απάτης. Στην έκθεση του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, που δημοσιεύτηκε το 2014 και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο για την Ακεραιότητα των Σπορ, ICSS, πρόκειται για μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει έδρα στην Ντόχα του Κατάρ, με τίτλο «Η καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων», προκύπτουν τα ακόλουθα τρία συμπεράσματα. Η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων συνδέεται στις μέρες μας με το στοιχηματισμό. Δεν υπάρχει ομοιομορφία στην ισχύουσα εθνική και διεθνή πολιτική πρόληψης και καταστολής του φαινομένου της χειραγώγησης αγώνων. Με καθυστέρηση, τα κράτη καταγράφουν και αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη απειλή για την ακεραιότητα των αθλητικών αγώνων, αναθεωρώντας τις δημόσιες πολιτικές τους και υιοθετώντας νέα νομοθετικά μέτρα. Κλείνω με λίγα συμπεράσματα. Έχουμε περάσει από την εποχή, από την περίοδο της χειραγώγησης αγώνων για βαθμολογικούς λόγους, στη χειραγώγηση αγώνων για στοιχηματικούς λόγους. Στην Ελλάδα, οι εμπλεκόμενοι σε όλες τις υποθέσεις είναι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είναι παράγοντες και ειδικότερα επικεφαλής και όχι εξωθεσμικά πρόσωπα, όπως ήταν οι Κροάτες αδερφοί Σάπινα στην υπόθεση με τον διαιτητή Χόιτσερ στη Γερμανία. Υπάρχει καθυστέρηση σε βαθμό απάθειας και αδιαφορίας από τους φορείς του ποδοσφαίρου σε δράσεις αντιμετώπισης του φαινομένου, προληπτικές και ρυθμιστικές. Από το 2008 έως σήμερα έχουν γίνει αναφορές, σύμφωνα με όσα μπορούμε να γνωρίζουμε, για πάνω από 60 ύποπτους αγώνες στην Ελλάδα, ενώ για κάποιους από αυτούς η χειραγώγηση έχει πλέον πιστοποιηθεί με αποφάσεις ποινικών και πειθαρχικών δικαστηρίων. Ολοκληρώνω με ένα απόσπασμα από την αγόρευση της αντιεισαγγελέως εφετών, κυρίας Βυργινίας Αγγελαροπούλου, που ήταν εισαγγελέας στην πρώτη ποινική δίκη για τους στημένους αγώνες το 2013, η πρώτη που έγινε στην ιστορία. Από τότε που εμφανίστηκε το στοίχημα στη ζωή του ποδοσφαίρου, γράφει στην αγόρευσή της, τα πράγματα πήραν άλλη τροπή, καθώς τα κέρδη από αυτό έγιναν μεγάλα και εύκολα. Αγώνες συγκεντρώνουν ασυνήθιστα μεγάλα ποσά, τα ποσά που διακινούνται στο ποδόσφαιρο είναι τεράστια, μέσα από το στοίχημα πλουτίζουν άνθρωποι που δεν στηρίζονται στις πιθανότητες και δεν περιμένουν οι πιθανότητες να λειτουργήσουν υπέρ τους, αλλά δημιουργούν οι ίδιοι τις προϋποθέσεις για να κερδίσουν. Δημιουργήθηκε έτσι ένας κόσμος δύσκολα προσπελάσιμος, ένας κόσμος σκοτεινός, ένα παιχνίδι πλέον που μερικές φορές τους όρους και το αποτέλεσμα το γνωρίζουν μόνο ορισμένοι, αυτοί που μπορούν να το επηρεάζουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μπλώνα για την παρουσίασή του. Τώρα θα πρέπει να καλέσω στο βήμα τον εαυτό μου.
Παπαλουκάς, θα κάνω μια παρουσίαση για το Ευρωπαϊκό Ρυθμιστικό Πλαίσιο, νομοθεσία για το στοίχημα στον ευρωπαϊκό χώρο. Θα πάω λίγο γρήγορα γιατί είναι μεγάλο το πάνελ. Καταρχήν ξεκινάω με τα υπέρ του στοιχηματισμού, έχουν σχέση με τα οικονομικά. Είναι μια ραγδαία αναπτυσσόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα, συνεισφέρει στα δημοσιονομικά μιας χώρας, στην καταπολέμηση της ανεργίας, χρηματοδοτεί και οθελώς διάφορες πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Μάλιστα, είναι τέτοια η συνεισφορά σε αυτές τις δραστηριότητες που οι αθλητικοί φορείς, παρότι τα τελευταία χρόνια, όπως συζητείτε, έχουν ένα εύλογο δικαίωμα στη χρήση του ονόματός τους από τις στοιχηματικές εταιρείες, έχουν αδρανήσει στο θέμα αυτό, γιατί προφανώς γιατί τα ωφέλη που έχουν από τις χορηγίες είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι θα είχαν από το δικαίωμα αυτό. Τα κατά του στοιχηματισμού είναι στο κοινωνικό πεδίο κυρίως, είναι μια επικίνδυνη συνήθεια, όπως είπαν και όλοι περίπου, τα προχωράω λίγο γρήγορα αυτά. Κατά κανόνα οι παίκτες χάνουν περισσότερα από όσα κερδίζουν. Ο διοργανωτής ελέγχει τους όρους, δεν μπορεί ένας παίκτης να ελέγξει αν τηρούνται οι όροι. Είναι ένα εργαλείο στα χέρια του για το ξέρπημα χρήματος και επομένως χρειάζεται η απάντηση να δραστηριοποιηθεί το κράτος. Το κράτος συνήθως ισορροπεί ανάμεσα στο... στη δημόσια τάξη και στο σεβασμό των προσπαθειών των στοιχηματικών εταιριών να έχουν κέρδη. Πάω πολύ γρήγορα, όπως βλέπετε. Η Ευρωπαϊκή Κανόνηση, η στοιχηματική αγορά γενικώς, η χώρα μας εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων. Υπάρχουν δύο βασικοί κανόνες σε αυτό το χώρο. Η ελευθερία των επιχειρήσεων σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο να μετακινούνται και το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού. Θεωρείται ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο του ανταγωνισμού αποτελεί μια, γενικά το δίκαιο του ανταγωνισμού, μια πηγή προόδου και ανάπτυξης. Όλα αυτά βέβαια αποτελούν το βασικό κανόνα, γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις αυτών των κανόνων. Στην αγορά του στοιχήματος δεν εφαρμόζεται αυτή η κανόνα, γιατί θεωρείται μια ειδική κατηγορία, όπως και όλος ο αθλητισμός άλλωστε. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει θεωρήσει ότι μια ελεύθερη αγορά στο στοίχημα δεν θα αποτελούσε πηγή προόδου και ανάπτυξης και ο λόγος είναι ότι εάν αφήναμε ελεύθερες όλες τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών να προσφέρουν, να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, απλά θα μειωνόταν ο προϋπολογισμός των νοικοκυριών και επομένως καλό είναι να ρυθμίζεται περιοριστικά από τα κράτη τα τυχερά παιχνίδια. Θεώρησε λοιπόν ότι ο βασικός στόχος ενός δημοκρατικού σύγχρονου κράτους πρόνοιας είναι να η βελτίωση των οικονομικών των νοικοκυριών με ένα περιοριστικό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια και το στοίχημα. Δεν υπάρχει μια γενική ευρωπαϊκή ρύθμιση που να ρυθμίζει το χώρο του στοιχήματος. Τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν το βαθμό προστασίας που επιθυμούν και επομένως το βαθμό περιορισμού της στοιχηματικής δραστηριότητας και τα μέτρα που θα λάβουν προς το σκοπό αυτό. Το γεγονός και μόνο ότι ένα κράτος μέλος επιλέγει ένα σύστημα δεν δεσμεύει και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Δηλαδή, ένα κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει μονοπόλιο και το διπλανό του να έχει επιλέξει μια απελευθέρωση της αγοράς. Αυτή η διακριτική ευχέρεια φυσικά υπόκειται σε κάποιους κανόνες. Πρέπει βέβαια τα κράτη-μέλη να βασιστούν σε δύο βασικές αιτίες
να στηριχθούν σε αυτές τις δύο αιτίες για την επιβολή, αν αποφασίσουν να επιβάλλουν περιορισμούς στην αγορά. Δηλαδή, οι δύο δικαιολογίες που υπάρχουν για να επιβάλλεις περιορισμούς στην αγορά είναι ο στόχος του περιορισμού της προσφοράς των τυχερών παιγνίων. Μια χώρα μπορεί να αποφασίσει ότι αυτός είναι ο στόχος της, η πολιτική της δηλαδή, από τη μια μεριά, ή από την άλλη μεριά η καταπολέμηση της συναφούς με τα τυχερά παίγνια εγκληματικότητας. Μπορεί να πει ότι εγώ επειδή θέλω να καταπολεμήσω την εγκληματικότητα, εφαρμόζω μια περιοριστική πολιτική, ή εγώ επειδή θέλω να περιορίσω την προσφορά του στοιχήματος, εφαρμόζω μια περιοριστική πολιτική. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει μια πολιτική, συνολική πολιτική, συστηματική, δηλαδή να αποδεικνύει ότι και στην πράξη θέλει κάτι τέτοιο, και έναν αυστηρό κρατικό έλεγχο. Επίσης, η πολιτική που θα επιλέξει και τα μέτρα που θα διαλέξει πρέπει να είναι ικανά να πετύχουν το στόχο αυτό και φυσικά να μην υπάρχουν άλλα πιο ήπια μέτρα από το μονοπόλιο, παραδείγματος χάρη, να επιλέξει μονοπόλιο, να μην υπάρχουν άλλα πιο ήπια μέτρα που θα μπορούσαν να πετύχουν τους ίδιους στόχους. Οι τρεις βασικές ευρωπαϊκές υποθέσεις, υπάρχουν πολύ περισσότερες, αλλά αυτές είναι νομίζω εγώ οι πιο βασικές, είναι μια πορτογαλική υπόθεση, στην οποία κρίθηκε ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να θεσπίζει κρατικό μονοπόλιο και να απαγορεύει ακόμη και στους παρόχους, νόμιμους παρόχους άλλων κρατών να επεμβαίνουν στην αγορά του. Μια γερμανική υπόθεση Μάρκους Στος, στην οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι μπορεί μέσα στην ίδια χώρα να επιβάλλεται από τη μια μεριά μονοπόλιο σε κάποια τυχερά παίγνια και από την άλλη μεριά ολιγοπόλιο, αδειοδότηση δηλαδή, σε κάποια άλλα παιχνίδια, και αυτό δεν είναι πρόβλημα. Βέβαια, το κράτος δεν μπορεί από τη μια μεριά να ενθαρρύνει σε δύο διαφορετικά τυχερά παιχνίδια, στο ένα να ενθαρρύνει τους παίκτες να παίζουν και στο άλλο να λέει ότι εφαρμόζω περιοριστική πολιτική. Επιτρέπεται η διαφήμιση για να προσελκύσει τους παίκτες προς το νόμιμο στοιχήμα. Αλλά δεν επιτρέπεται μια εκτεταμένη μορφή διαφήμιση. Από τη μια μεριά εφαρμόζει μια εκτεταμένη μορφή διαφήμιση και από την άλλη μεριά να λέει ότι θέλει να περιορίσει το στοίχημα ή τα τυχερά παιχνίδια. Η άλλη υπόθεση είναι πολύ γνωστή φυσικά, η υπόθεση Stanley Bet και William Hill, οι δύο εταιρείες που είχαν έρθει και άνοιξαν γραφείο στην Ελλάδα και φυσικά έκλεισε με ποινικά δικαστήρια κλπ. Η υπόθεση κατέληξε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η υπόθεση αυτή τελείωσε, κράτησε 10 χρόνια περίπου. Τελείωσε νομίζω το 2014. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε προδικαστικό ερώτημα προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μέσα στο προδικαστικό ερώτημα είχε και δύο στοιχεία που μας έκαναν να νομίζουμε ότι τελείωσε το μονοπόλιο το ΠΑΠ. Έλεγε δηλαδή μέσα ότι υφίστανται ψήγματα μόνο εποπτείας του ΟΠΑΠ από το ελληνικό δημόσιο, καθώς επίσης ότι αν είναι δυνατόν μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο ανώνυμη εταιρεία να εφαρμόζει μια περιοριστική του στοιχήματος πολιτική, εφόσον μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία έχει εξ ορισμού το σκοπό του να βγάλει περισσότερα κέρδη, εφόσον διαχειρίζεται τα χρήματα των επενδυτών. Όμως το ερώτημα και το Συμβούλιο της Επικρατείας βασίστηκε πιο πολύ στο άλλο από τα δύο επιχειρήματα που είδαμε, στον περιορισμό της εγκληματικότητας, που ήταν και μια πολύ καλύτερη ιδέα φυσικά. Βοήθησε και η τύχη ότι αμέσως μετά το 2011, νομίζω που βγήκε αυτή η απόφαση, προέκυψε το σκάνδαλο με τα στημένα. Και τελικώς το Συμβούλιο Επικρατείας το 2014 έβγαλε την απόφαση ότι η πολιτική της Ελλάδας είναι σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Γιατί έκρινε το αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τους έδωσε οδηγίες μόνο, δεν έβγαλε απόφαση. Τους είπε: οι οδηγίες είναι αυτές. Κρίνετε εσείς αν στη χώρα σας είναι συστηματική η πολιτική σας με αυτό που εφαρμόζεται στην πράξη. Και τελικά έκρινε ότι είναι όντως εντάξει. Επομένως, η Ελλάδα έχει διατηρήσει ένα σύστημα μονοπωλίου εκτός διαδικτύου και ολιγοπωλίου, δηλαδή αδειοδότηση στο στοίχημα μέσω διαδικτύου. Εκείνο που έχει βέβαια σημασία είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε αυτή την απόφαση που λέμε την ελληνική, έκρινε ότι η κάθε χώρα έχει πάντοτε τη δυνατότητα να τροποποιήσει, αν υποθέσουμε ότι ένα σύστημα βρεθεί ότι δεν είναι σύμφωνο με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, η κάθε χώρα μπορεί να διορθώσει το λάθος που έχει κάνει, όχι να αλλάξει το σύστημα, να διορθώσει το λάθος που έχει κάνει και έτσι το ίδιο το μονοπόλιο να παραμείνει με τις διορθώσεις, με τις βελτιώσεις που θα γίνουν. Όπως επίσης έκρινε ότι κάθε χώρα έχει θεωρητικά πάντα το δικαίωμα να αλλάξει πολιτική και να επιφέρει μια πιο περιοριστική πολιτική. Δηλαδή θα μπορούσε θεωρητικά,
πράγμα εντελώς απίθανο και λόγω αποζημιώσεων που θα πρέπει αυτό, να εφαρμόσει μονοπόλιο στα πάντα η χώρα μας αυτή τη στιγμή. Πάντως αυτό έχει πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όσον αφορά τις σχέσεις των παρόχων του διαδικτυακού συστήματος με τον ΟΠΑΠ, είναι αρμονικές, καθότι και ο ΟΠΑΠ υπέβαλε αίτηση αδειοδότησης για το ιντερνετικό στοίχημα. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις αδειοδοτημένων και ξένων μη αδειοδοτηθέντων, εκεί μπορεί να προκύψει κάποια στιγμή ένα πρόβλημα, εάν η Ελλάδα δεν μπορεί να αποκλείσει τους παίκτες από το να παίζουν σε μη αδειοδοτημένες ξένες εταιρείες. Εάν η Ελλάδα δεν καταφέρει να αποκλείσει απόλυτα τις ξένες εταιρείες, τότε θα τεθεί σε αμφιβολία αν είναι συστηματική όλη η πολιτική της χώρας, όχι μόνο στο θέμα του διαδικτυακού συστήματος, αλλά ακόμη και του μονοπωλίου του ΟΠΑΠ, θεωρώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέχασα ότι είμαι και συντονιστής. Θέλω να καλέσω τώρα τον κύριο Παναγιώτη Κωνσταντόπουλο, που είναι διευθυντής μάρκετινγκ της εταιρείας Στοίχημαν. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Το θέμα της σύντομης παρέμβασής μου αφορά τις αδειοδοτήσεις και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Θα ήθελα να καταθέσω ορισμένους προβληματισμούς και να θίξουμε ορισμένα ζητήματα που αφορούν τόσο στο ζήτημα της τελικής ρύθμισης, αναφορικά με τις εταιρείες που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 4002 του 2011, όσο και το θέμα της καταπολέμησης του παράνομου τζόγου και του προσδιορισμού του ύψους αυτού. Γιατί για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε στο πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί και αναπτύσσεται η αγορά μας, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τους κανόνες, τα πραγματικά της μεγέθη, καθώς και τις πραγματικές δυνατότητες και προοπτικές της. Αποτελεί αδιαφυσβήτητο γεγονός ότι παράνομος τζόγος στην Ελλάδα υπήρχε και υπάρχει. Τα προβλήματα που απορρέουν από αυτή την πραγματικότητα αφορούν τόσο στη μη εισπράξη εσόδων από πλευράς ελληνικής πολιτείας, όσο και στις παρενέργειες που έχει αυτό στην ελληνική κοινωνία. Με τη συμμετοχή ανηλίκων, απουσία υιοθέτηση πρακτικών υπεύθυνου σχηματισμού, ορίων σχηματισμού, καθώς και ενθάρρυνση παράλληλων έκνομων δραστηριοτήτων. Διαδικτυακός τζόγος. Πριν από τη ρύθμιση του νόμου 4002 του 2011, ο παράνομος τζόγος αφορούσε τόσο σε άτομα που επιδίδονταν σε τυχερά παιχνίδια μέσω του διαδικτύου, όσο κυρίως σε επίγειο τζόγο μέσω των παράνομων λεσκών με τα φρουτάκια τους. Παρά τη μεταβατικότητα του χαρακτήρα, η προσωρινή ρύθμιση έφερε συντριπτικό χτύπημα στον παράνομο διαδικτυακό τζόγο. Περισσότερο από το 90% των ατόμων που στοιχημάτιζαν μέσω διαδικτύου στράφηκαν σε μία ή περισσότερες από τις 24 εταιρείες που πήραν την προσωρινή άδεια. Ταυτόχρονα, με την πολύτιμη συμβολή της ΕΕΠ αλλά και των εταιρεών που είχαν ένομο συμφέρον προστασία των συμφερόντων τους, δημιουργήθηκε η περίφημη blacklist των εταιρεών στις οποίες οι κάτοικοι της Ελλάδας δεν μπορούν να στοιχηματίσουν. Πρέπει να κατανοήσουμε εδώ, γιατί πολλές φορές υπάρχει μεγάλη παρανόηση, ότι οι ίδιες εταιρείες που έχουν υπαχθεί σε αυτή τη μεταβατική ρύθμιση είναι οι πρώτες που θέλουν να εξαλειφθεί πλήρως όποια παράνομη δραστηριότητα. Η τεχνολογία βοηθά πολύ στην αποτελεσματικότητα τέτοιων μέτρων. Η επιβολή των capital controls, δε, επέφερε το τελειωτικό χτύπημα σε όσους προσπαθούσαν ακόμα να τζογάρουν παράνομα στο διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, το ελληνικό κράτος επωφελήθηκε τα μάλα από αυτή την εξέλιξη, αφού μόνο το 2014 εισέπραξε πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ από το gaming tax του 30%, ενώ η επιβολή όρων υπεύθυνου στοιχηματισμού αναφυσβήτητα συντελεί στην καταπολέμηση φαινομένων εθισμού που δεν επιθυμούν ούτε οι εταιρείες, ούτε πολύ περισσότερο η ίδια η ελληνική κοινωνία. Παραμένει γεγονός όμως ότι η δεδηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης, την οποία και χαιρετίζουμε, περί ρύθμισης της διαδικτυακής αγοράς μέσω έκδοσης αδειών και του αποτελεσματικότερου ελέγχου της, θα της προσδώσει μεγαλύτερη αξιοπιστία και μεγαλύτερο μέγεθος. Παράλληλα, με βάση την αυξητική τάση που υπάρχει λόγω της τεχνολογίας, θεωρείται εύλογο τα μεικτά έσοδα να ξεπεράσουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τα 160 περίπου που είναι σήμερα. Σε αυτή την περίπτωση, τον πρώτο χρόνο, τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου θα είναι πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ από το φόρο των παιχνιδιών, το 30% στα μεικτά έσοδα. Και μαζί με τον φόρο στα κέρδη των παικτών, τα έσοδα από την αδειοδότηση και τον φόρο εισοδήματος για τις εταιρείες που θα αδειοδοτηθούν,
θα ξεπεράσουν συνολικά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μπορεί να μην έχει σχέση με αυτά που ευαγγελίζονται πολλοί, στηρίζοντας το μύθο του παράνομου τζόγου των 6 δις, για τον οποίο θα μιλήσω συνέχεια, αλλά έχει τη σημασία του. Τα επιπλέον πλεονεκτήματα θα είναι. Τα έσοδα από την αγορά θα είναι εγγυημένα και διαρκώς αυξανόμενα, ενώ θα ενισχύουν και τις ταμιακές ροές του κράτους λόγω του τρόπου και του χρόνου πληρωμής τους. Προκαταβολή φόρου, πληρωμή φόρου στα μεικτά έσοδα ένα τρίμηνο κλπ. Δεύτερον, θα ρυθμιστεί και θα εξυγχρονιστεί η αγορά τυχερών παιχνίων, στην οποία μπήκαν οι βάσεις με τον νόμο 4002 του 2011, αλλά συνέχεια δεν έγιναν τα απαιτούμενα βήματα για τη συνολική ρύθμιση της αγοράς από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τρίτον, είναι εύκολο να ελεγχθεί η φοροδιαφυγή, αφού αρκούν audits όπου θα ελέγχονται τα επίσημα και βεβαιωμένα στοιχεία από τους software providers, των αδειοδοτημένων εταιριών και από τις επίσημες αρχές που τους έχουν αδειοδοτήσει για τα μεγέθη τους στην Ελλάδα. Τέταρτον, και σημαντικότερο, θα δημιουργηθούν πάνω από 1.000 νέες θέσεις εργασίας, άμεσα ή έμεσα, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία θα αφορούν σε νέους ανθρώπους, ηλικιακή κατηγορία, όπου εμφανίζονται σήμερα τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το διαδικτυακό στοίχημα και γενικότερα τα διαδικτυακά παίγνια θα αναπτύσσονται συνεχώς. Είναι μια παγκόσμια τάση η οποία ενισχύεται τόσο από τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας, όσο και από τη γενικότερη τάση των παικτών. Η τελική ρύθμιση της αγοράς θα βοηθήσει τις εταιρείες που θα συμμετέχουν να επενδύσουν τόσο σε τεχνολογία όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Είναι κάτι που σήμερα κάποιες λίγες από τις 24 εταιρείες κάνουν, δεδομένου ότι δεν έχουν το τελικό, σταθερό και μόνιμο πλαίσιο. Είναι αντιληπτό ότι πέρα από τα έσοδα, η τελική ρύθμιση της αγοράς θα δημιουργήσει τις συνθήκες για επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας και μάλιστα εξειδικευμένου προσωπικού, ακόμη και δημιουργία εξωστρεφών ελληνικών εταιριών που θα διευρύνουν την παρουσία τους και σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Επίγειος τζόγος. Εκείνο όμως πρέπει να καταπολεμηθεί είναι ο παράνομος επίγειος τζόγος. Το παράδειγμα του διαδικτύου δείχνει το δρόμο. Να το πούμε ξεκάθαρα και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο παράνομος τζόγος δεν είναι στο διαδίκτυο, είναι στα παράνομα φρουτάκια και στις λέσχες. Θα πρέπει όμως να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, τουλάχιστον οι γνωρίζοντες στην αγορά των τυχερών παιχνίων στην Ελλάδα. Οι αιτιάσεις περί παρανόμου τζόγου ύψους 6 δις, που αν παταχθεί μπορεί να αποφέρει έσοδα ύψους μέχρι 1,5 δις στο δημόσιο κορβανά, αποτελεί ένα μύθο τον οποίο καλό είναι να αναγνωρίσουμε όλοι και να επικεντρωθούμε στην πραγματικότητα από το να εφευρίσκουμε ποσά που απέχουν πολλοί από αυτοί. Ποιο όμως είναι το ύψος του παράνομου τζόγου στην Ελλάδα? Η αλήθεια είναι ότι λόγω του γεγονότος ότι ακριβώς είναι παράνομος, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια το ποσό. Ωστόσο, κάποια στοιχεία από το ύψος του νόμου και καταγεγραμμένου τζόγου, καθώς και η διεθνή πρακτική, μπορούν να μας φέρουν κοντά στους πραγματικούς αριθμούς. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της ΕΕΠ, αλλά και του ετήσιου, του ετήσιου απολογισμού της ΟΠΑΠ ΑΕ, το 2014 η νόμιμη αγορά στην Ελλάδα ανήλθε στο 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, το λεγόμενο GGR ή μεικτό έσοδο, αφαιρούμενο δηλαδή των κερδών των παικτών. Περίπου δηλαδή το 1% του ΑΕΠ της χώρας μας, με το αντίστοιχο νούμερο την τελευταία δεκαετία να κυμαίνεται μεταξύ 0,9 και 1,2 του ΑΕΠ της χώρας. Από αυτά τα ποσά, το 71% περίπου ανήκει στην ΟΠΑΠ ΑΕ. Το διαδικτυακό στίγμα που εκμεταλλεύονται 24 εταιρείες που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα, έχοντας λάβει προσωρινή άδεια λειτουργίας, ανέρχεται στα 168 εκατομμύρια ευρώ και τα καζίνο στα 288 εκατομμύρια ευρώ. Στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μέσος όρος του νόμου τζόγου είναι στο 0,7% του ΑΕΠ και αφορά θεωρητικά χώρες που έχουν καταπολεμήσει αποτελεσματικά τον παράνομο τζόγο. Το υψηλότερο ποσοστό δε απαντάται στη Μάλτα με 1,73%. Με βάση λοιπόν τη θεωρία του παράνομου τζόγου των 6 δις στην Ελλάδα, το ποσό θα εκτοξευόταν στα 8 δις, σχεδόν 4,5% του ΑΕΠ, υπερδιπλάσιο του μεγαλύτερου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε απόλυτους αριθμούς θα ισούνταν με τα ποσά που ξοδεύουν οι Βέλγοι, οι Φιλανδοί, οι Σουηδοί και οι Ολλανδοί μαζί. Είναι σαφές λοιπόν ότι τα σενάρια περί παράνομου τζόγου ύψους 6 δις στερούνται βάσεις και δημιουργούν ψευδείς προσδοκίες. Υπενθυμίζεται δε ότι επί Υπουργείας Γιάννη Βαρουφάκη είχαν γίνει εκτιμήσεις εσόδων για το δημόσιο μόνο από το διαδικτυακό τζόγο ύψους 500 εκατομμύριων ευρώ, που μετά έγιναν 300 εκατομμύρια ευρώ και που στην τελική απορρίφθηκαν ως στερούμενα βάσεις από την Τρόικα. Λεφτά υπάρχουν στον παράνομο τζόγο, αλλά όποιος υποστηρίζει ότι βρήκε την κότα με τα χρυσά αυγά, πλανάται πλάνη ικτρά. Η αγορά έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης με πολλαπλά ωφέλη. Η τελική της ρύθμιση που φαίνεται να δρομολογείται δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να μετατραπούν οι υπολογισμοί και υποθέσεις σε πραγματικά δεδομένα. Εν κατακλείδη, χρειάζεται ρύθμιση, εγρήγορση, αποτελεσματική καταπολέμηση, ρεαλισμός και επιμονή για να παταχθεί το φαινόμενο αυτό προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας,
των δημόσιων οικονομικών, αλλά και των εταιριών που συνδράμουν με τεράστια ποσά, φορολογούνται και δημιουργούν θέσεις εργασίας στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Κωνσταντόπουλε. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τώρα τον κύριο Δημήτρη Καλή, καθηγητή στατιστικής στο ΟΠΑ. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να μην βρω. Λοιπόν, ελπίζω ότι θα ανοίξει εντωμεταξύ. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Δημήτρης Καρλής, είμαι καθηγητής στατιστικής στο Τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηναίων. Και προφανώς, μιλώντας εδώ στη σημερινή μέρα για τη χαρά παιχνίδια, ένας στατιστικός έχει μια ενδιαφέρουσα θέση. Και άρα ουσιαστικά αυτό που έχω ετοιμάσει, αλλά δεν ανοίγει, θέλει να μιλήσει ακριβώς για το ρόλο της στατιστικής στα τυχερά παιχνίδια. Η βασική ιδέα είναι ότι, όπως αναφέρθηκε αρκετές φορές σήμερα, το sport industry και το betting industry είναι τεράστια πια κομμάτια της οικονομίας και από αυτήν την άποψη κανείς πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Αυτό που είναι επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι και σε ακαδημαϊκό επίπεδο υπάρχει ένας αυξανόμενος ρυθμός ενδιαφέροντος, μελέτης και χρήσης μεθόδων πάνω σε σχέση με τα sports αλλά και με την και με το betting και με το στοίχημα. Και από αυτή την άποψη υπάρχει πολύς χώρος και πάρα πολύ σημαντικό ενδιαφέρον για το contribution που μπορεί να έχει η στατιστική και γενικά η επιστήμη σε τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτό που επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ζώντας το 2015 την εποχή που ονομάζουμε για big data, υπήρχε το πρωί μια ενδιαφέρουσα σχετική ομιλία, υπάρχουν τόσα πολλά πια δεδομένα τα οποία χρήζουν μελέτης που θα πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει κάτι καλύτερο. Δεν έχουμε serial number. Okay. Εντάξει, δεν είναι. Ποιο είναι ο υπολογιστή, δεν ξέρω. Ναι, οκ. Okay. Δεν πειράζει, θα μιλήσω χωρίς παρουσίαση. Είχα κάποια ενδιαφέροντα γραφήματα τα οποία θα ήθελα να σας δείξω, αλλά εντάξει, μπορώ να σας τα περιγράψω. Άρα, η βασική ιδέα είναι ότι μιλάμε για μια εποχή που έχουμε πληθώρα δεδομένων. Μιλάμε για μια εποχή που ένας μόνο αγώνας ποδοσφαίρου μπορεί να δημιουργήσει μερικά terabytes από δεδομένα. Υπάρχουν παραδείγματα ποδοσφαιρικών αγώνων όπου υπάρχει σε επίπεδο δευτερολέπτου η θέση, η κίνηση κάθε ποδοσφαιριστή και της μπάλας. Και αυτό θα μπορούσε να είναι φοβερά ενδιαφέρον και για λόγους ανάλυσης του αθλήματος, αλλά πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για online betting θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με το στοίχημα, διότι κάποιος μπορεί να μελετήσει την κούραση του ποδοσφαιριστή, τακτικές και ούτω καθεξής. Ένα μεγάλο challenge είναι κατά πόσο αυτό μπορεί να γίνει online σε πραγματικό χρόνο, δεδομένου ότι όταν μιλάμε για online στοίχημα, προφανώς οι αποφάσεις και τα outs θα πρέπει να αλλάζουν πάρα πολύ συχνά. Άρα αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα πάρα πολύ σημαντικό challenge. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά άλλα και μια πάρα πολύ ανεπτυγμένη μεθοδολογία σε σχέση με το πώς κάποιος υπολογίζει τα odds, πώς αλλάζει τα odds με βάση την πληροφορία την οποία έρχεται, το οποίο απαιτεί πάρα πολύ καλές γνώσεις στατιστικής και αν θέλετε πάρα πολύ καλή και σημαντική μοντελοποίηση όλων αυτών των παραμέτρων. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα παραδείγματα στατιστικού ενδιαφέροντος στο στοίχημα από την άποψη ότι κάθε bookmaker δίνει διαφορετικά odds τα οποία αλλάζουν στην πορεία. Άρα, στην πραγματικότητα, κανείς θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός, να έχει πάρα πολύ ενημερωμένες βάσεις δεδομένων, να έχει μια συνεχή ροή πληροφορίες για να μπορέσει να κάνει update όλα αυτά τα συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια μεγάλη τεχνολογική εξέλιξη και υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία πια για να μπορέσουμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είχαν ενδιαφέρον γράφημα σε σχέση με, παραδείγματος χάρη, με online betting και με πώς αλλάζουν τα odds ανά λεπτό ή αν θέλετε. Μόλις κάποια ομάδα πετύχει ένα γκολ, πώς θα πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα για να δεχτεί καινούργια στοιχήματα. Άρα, ουσιαστικά, πώς όλη αυτή η ροή της πληροφορίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με απότερο σκοπό μια efficient αγορά και έναν τρόπο ο οποίος να είναι δίκαιος και για τις εταιρείες, αλλά προφανώς και για τους παίκτες. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα ενδιαφέροντα προβλήματα στον χώρο του στοιχήματος από την στατιστική άποψη, τα οποία έχουν να κάνουν με κάτι που γίνεται ολοένα και πιο υπαρκτό. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν πια μια μεγάλη ποικιλία από διαφορετικά στοιχήματα, τα οποία θα πρέπει να είναι consistent, δηλαδή να είναι συνεπή μεταξύ τους, με την έννοια ότι θα πρέπει να στηρίζονται στην ίδια λογική και δεν θα πρέπει ουσιαστικά να μπορεί κάποιος να βρει διαφορετικές πιθανότητες σε σχέση με το ένα ή με το άλλο. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα, διότι δεν είναι τόσο απλό κανείς να μοντελοποιήσει όλα τα κομμάτια του ποδοσφαίρου, αν θέλετε να το κάνει με έναν τρόπο που να μπορεί να το διαχειριστεί, πολύ δε περισσότερο να μπορεί να το διαχειριστεί σε ικανοποιητικό χρόνο. Έχοντας λοιπόν πει αυτή την ιστορία, καταλαβαίνετε ότι η στατιστική και γενικά η μαθηματική μοντελοποίηση, διότι υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και σε άλλους τομείς, πιθανότατα που ακουμπάνε το στοίχημα, αλλά δεν είναι ακριβώς στατιστική. Όπως παραδείγματος χάρη, ένα πολύ ενδιαφέρον πρόβλημα έχει να κάνει με το scheduling των αγώνων, δηλαδή πώς θα πρέπει, με ποια σειρά θα πρέπει να γίνουν οι αγώνες, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο ενδιαφέρον, το οποίο και από άποψη στοιχήματος αλλά και από άποψη αθλητικού ενδιαφέροντος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία τα μαθηματικά και στατιστική θα πρέπει να διαχειριστούν και θα μπορούσαν ίσως να συνεισφέρουν. Αυτό δημιουργεί επομένως μια μεγάλη αγορά. Όντας καθηγητής στο τμήμα στατιστικής, ξέρω πάρα πολλά παιδιά, απόφοιτους του τμήματός μας, οι οποίοι δουλεύουν είτε στις στοιχηματικές εταιρείες, πολύ περισσότερο στην Αγγλία, λιγότερο ίσως στην Ελλάδα, οι οποίοι ασχολούνται με αυτό. Άρα, στην πραγματικότητα, υπάρχει μια αυξημένη ανάγκη για κατρετισμένα στελέχη πάνω στο αντικείμενο. Άρα, ίσως ένα από τα πράγματα τα οποία δεν ξέρω αν έχει υποθεί σήμερα σε αυτή την ημερίδα, αλλά ίσως θα πρέπει σιγά-σιγά να το σκεφτούμε και στην Ελλάδα, είναι πώς θα μπορούσαμε να καταρτήσουμε αυτά τα στελέχη. Υπάρχουν ήδη προγράμματα, παραδείγματος χάρη στην Αγγλία, που θα μπορούσαν να καταρτήσουν στελέχη για την συγκεκριμένη αγορά εργασίας. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία αναφέρθηκαν και από προηγούμενους ομιλητές, τα οποία έχουν να κάνουν παραδείγματος χάρη με fraud detection. Δηλαδή, αν κανείς μπορεί, βλέποντας τις στοιχηματικές αποδόσεις, πώς αυτές εξελίσσονται, ή πολύ περισσότερο πώς τα χρήματα τα οποία συσσωρεύονται σε συγκεκριμένους αγώνες θα μπορούσαν να υποδεικνύουν ότι κάτι έχει συμβεί. Και αυτό θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον προφανώς και από τη μεριά της ελεκτικής αρχής για να αποφευχθεί κάτι, αλλά προφανώς και οι εταιρείες στοιχημάτων ενδιαφέρονται πάρα πολύ να καταλάβουν αν κάτι πάει να γίνει εις βάρος τους, με την έννοια ότι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε δυσανάλογα μεγάλο κίνδυνο. Άρα, ουσιαστικά δημιουργείται ένα καινούριο πλαίσιο και μια πολύ μεγάλη αγορά, την οποία θα πρέπει κανείς να εμπλουτίσει με κατρετισμένα στελέχη και προφανώς σε ακαδημαϊκό επίπεδο υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για έρευνα πάνω σε αυτά τα αντικείμενα. Δυστυχώς δεν δουλεύει η παρουσίασή μου. Θα ήθελα να σας δείξω κάποια σχετικά γραφήματα, ειδικά σε σχέση με τη μοντελοποίηση, γραφήματα όχι εξισώσεις, θα τις αποφύγω. Αλλά πολύ δε περισσότερο υπάρχουν κάποια παραδείγματα, παραδείγματος χάρη από αγώνες ποδοσφαίρου και online στοίχημα, όπου κανείς παρατηρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται update οι πιθανότητες μέσα στον αγώνα, σε σχέση με γεγονότα που έχουν συμβεί στον αγώνα, είναι φοβερά ενδιαφέρον και ένα πολύ μεγάλο και ενδιαφέρον πρόβλημα, πώς κανείς μπορεί αυτό να το διαχειριστεί με έναν efficient τρόπο, γρήγορα. Προφανώς θα πρέπει όλα αυτά να συμβούν πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ δε περισσότερο όταν πια σιγά σιγά πηγαίνουμε σε ημέρες με πάρα πολλά στοιχήματα, με πάρα πολλούς αγώνες, συγγνώμη. Άρα ουσιαστικά πηγαίνουμε σε καταστάσεις με πληθώρα δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να διαχειριστούμε σε πάρα πολύ μικρό χρόνο, σχεδόν σε real time. Ένα τελευταίο πολύ σημαντικό σε σχέση με το gambling, ειδικά με το betting στο στοίχημα, έχει να κάνει το πώς κανείς θα μπορούσε ίσως να διαμοιράσει τον κίνδυνο παίζοντας σε διαφορετικούς bookmakers και πώς ουσιαστικά θα μπορούσε κανείς να βρει με ικανοποιητικούς τρόπους, για να το πω έτσι, odds τα οποία δεν είναι, κάτι τουλάχιστον θεωρεί ότι δεν είναι τα καλύτερα δυνατά και θα μπορούσε με βάση αυτά να έχει κέρδος. Τέτοιου είδους συστήματα τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν detect, προφανώς θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικά χρήσιμα και για τις ελεγκτικές αρχές, αλλά προφανώς και για όλους τους εμπλεκόμενους. Και θα πιστεύω ότι μέσα στα επόμενα χρόνια θα δούμε αρκετή δουλειά και προς αυτή την κατεύθυνση. Τελειώνοντας, θα ήθελα να παρατηρήσω αυτό που είπα και πριν, ότι επειδή η αγορά εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και μιλάμε για μια αγορά η οποία είναι εξαιρετικά εξειδικευμένη, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα προκύψει μια αυξημένη ανάγκη για στελέχη σε αυτή την αγορά, τα οποία θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστούν ποσοτικά δεδομένα πια και ίσως να διαχειριστούν τεράστιους όγκους ποσοτικών δεδομένων. Άρα αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα πρέπει
οι αρχές και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη να σκεφτούν προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι ήδη υπάρχουν κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση τουλάχιστον στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη για την παρουσίαση που ποτέ δεν ήταν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρλή. Θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τώρα την κυρία Ευδοξία Καψαλάκη, προϊσταμένη στο Γραφείο Ασφαλείας και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων. Μέχρι να συνδεθούμε και να εμφανιστεί η συγκεκριμένη παρουσίαση στο monitor, καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Αλεξόπουλο για την διοργάνωση της ημερίδας και το Πανεπιστήμιο συνολικά της Πελοποννήσου, όπως και θέλω να ευχαριστήσω όλο το πάνελ που είναι αξιόλογοι συνάδελφοι, τους θεωρώ συναδέλφους και συνεργάτες, διότι η ΕΠ εισπράττει από την εμπειρία της αγοράς και πάνω σε αυτό ρυθμίζει, σεβόμενοι πάντα τους κανόνες και τις διατάξεις του νόμου. Στα προηγούμενα πάνελ διαμορφώθηκαν οι απόψεις ότι η ΕΠ τα έχει όλα και θα ήθελα προς διευκρίνηση πριν προχωρήσω να θέσω το εξής, όπως πολύ ωραία νεολογικά ο κύριος Μπλούνας, έθεσε. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του αθλήματος, ρυθμιστές, όπως γνωρίζουμε, είναι είτε οι εθνικές ομοσπονδίες, είτε η FIFA, η UEFA, η FIBA, λέω διάφορα, και από εκεί πέρα η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε ό,τι αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό, οι διατάξεις λένε ότι την ευθύνη έχει η Γενική η Αστυνομία, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, το οποίο κατασταλτικά επεμβαίνει για οποιοδήποτε θέμα παράνομου στοιχηματισμού. Σε ό,τι αφορά τον εθισμό, ευθύνη, να το πω έτσι, ευθύνη εντός εισαγωγικών, έχει αναλάβει το ΚΕΘΕΑ. Σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση όμως του νόμιμου παιχνιδιού και των παρόχων, ευθύνη έχει η Επιτροπή Εποπτείας Παιγνίων. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι τώρα δημοσιογραφικό και επιβολή ποινών, θα ήθελα να πω για τους δημοσιογράφους ότι ήδη έχουν την αισία, υπάρχει το ΕΣΟΡΟΥ και από εκεί πέρα για την επιβολή ποινών, ποινικών ποινών, είναι οι αρμόδιοι εισαγγελείς αρμόδιοι σε αυτό. Αυτά σε ό,τι αφορά το κομμάτι του στοιχηματισμού. Εγώ έρχομαι να καλούμε να μιλήσω για ένα αντικείμενο το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει οριζόντια σαν δράση και πρόληψη στην Ελλάδα αλλά και σε όλα τα κράτη. Είναι πολύ επίκαιρο λόγω της επίθεσης του Παρισιού. Πολλοί θα ακούσατε μάλιστα ότι έχει γίνει σχετικό ECOFIN για αυτό το θέμα. Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, που λέμε για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας, και βέβαια ο συσχετισμός τους με τα παίγνια, δηλαδή πώς αυτό έρχεται να συσχετιστεί με τα παίγνια. Συνοπτικά θα δούμε κάποια θέματα. Θα προτιμούσα να προχωρήσω σε ένα ορισμό και με μια μεθοδολογία πώς γίνεται το ξέπλυμα, για να βοηθήσω λίγο τους φοιτητές. Σίγουρα οι πάροχοι το γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Γιατί είμαστε σε συνεργασία μαζί τους, το νομικό πλαίσιο και οι εμπλεκόμενοι, κάποιους κανονισμούς και εγκυκλίους ΕΠ, τη σχέση του αθλητικού στοιχήματος και του στημένου αγώνου και κάποια στοιχεία συνολικά. Εδώ θα ήθελα και θα μου επιτρέψετε στην παρουσίαση να έχω και λίγα στοιχεία χιούμορ, γιατί βλέπω ότι είστε πολύ κουρασμένοι και η αλήθεια είμαι και εγώ λίγο κουρασμένη. Οπότε θα μου επιτρέψετε λίγο το κείμενο. Θα ήθελα να κινηθώ, να περπατήσω, αλλά δεν με αφήνει εδώ πέρα το πάνελ. Δεν έχει την ψήρα που έχει μενιγάκι πίσω στην πλάτη. Λοιπόν, μεγάλη διαφορά. Απάτη σε σχέση με το ξέπλυμα. Στην απάτη, και το λέω γιατί ακούστηκε το θέμα της απάτης, το στοίχημα όποιος θέλει να κάνει απάτη είναι να αυξήσει το κέρδος του. Το στοίχημα, να το πω έτσι στη δική μας γλώσσα, όποιος θέλει να κάνει ξέπλυμα, είναι θεμένος να πληρώσει ένα ποσοστό, έστω και να χάσει, για να νομοποιήσει κάποιο έσοδο. Το νομικό πλαίσιο έχει τεθεί από το 2008, που είναι στην εφαρμογή στην πραγματικότητα της τρίτης οδηγίας περί ξεπλύματος χρήματος και πρόληψης και καταστολής νομοποίησης εσόδων. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο 4002 του 2011. Ο κανονισμός της Επιτροπής Εποπτείας Παιγνίων, της ΕΕΠ, όπου με την 129 απόφαση το 14, τον Νοέμβριο του 2014, έθεσε τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να είναι συμμορφωμένοι πάροχοι για να προλαμβάνεται το ξέπλυμα. Αυτός ο κανονισμός, μετά από ένα χρόνο εφαρμογής, χρήζει κάποιων αλλαγών, στις οποίες είμαστε έτοιμοι να τις προχωρήσουμε, αφού όμως πρώτα τις συζητήσουμε και με τους παρόχους. Αντικείμενο του νόμου είναι η πρόληψη και η καταστολή. Και μιλάω για τον νόμο 3691 προς αποφυγή παρεξηγήσεων των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Και μέσα σε αυτό μιλάμε για τα παίγνια.
Η ΕΕΠ, λοιπόν, είναι μία από τις αρμόδιες αρχές, μεταξύ άλλων, όπως είναι η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς, όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδας για τα Πιστωτικά Ιδρύματα, όπως είναι η Επιτροπή, ο Δικηγορικός Σύλλογος για τους Δικηγόρους, όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικών για όλες τις εταιρείες, οι οποίες μιλάμε για χρυσό, συμβόλαια κτλ., όπου εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα που αφορούν εφαρμογή διατάξεων προς τα υπόχρεα πρόσωπα, στην προκειμένη περίπτωση τους παρόχους, οι οποίοι είναι ειδικά επιχειρήσεις καζίνο, καζίνο επιπλέον με ελληνική σημαία, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς και τους άλλους φορείς που διοργανώνουν και διεξάγουν τυχερά παίγνια, καθώς και πρακτορία. Έχει σημασία αυτό που τονίζω, γιατί ο νόμος αυτός δίνει απόλυτη εξουσιοδότηση σε όλους τους παρόχους που διοργανώνουν και διεξάγουν παίγνια στην ελληνική επικράτεια, ανεξάρτητα αν είναι σε μεταβατικό καθεστώς ή είναι σε κανονικό καθεστώς. Και επίσης εισάγει μία νέα έννοια, την οποία ως τώρα δεν το έχουμε δει, είναι και τα πρακτορία. Συνεργάζεται με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και επίσης συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές και ειδικά με την αρχή του άρθρου 7, η γνωστή ως μέχρι το 2014 αρχή Νικολούδη. Από εκεί και πέρα αρχή Παντελή, το λέω γιατί έχουμε την τάση στην Ελλάδα να ονομαστικοποιούμε τις αρχές. Το λέω γιατί ο Νικολούδης το 2015 πέρασε στη διαφθορά. Διεθνείς αρχές που έχουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη και στην καταστολή είναι η FATF, η οποία είναι η παγκόσμια, είναι το Financial Action Task Force. Μάλιστα, αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ ενεργό. Επιβάλλει παγκοσμίως οδηγίες. Είναι υποχρεωμένοι πάροχοι παγκοσμίως να υπακούν στις δικές της συναλλαγές και μάλιστα έχει τέτοια δύναμη εντός εισαγωγικών που επιβάλλει και απαγορεύει, αν χρειαστεί, και συνιστά στις χώρες να μην συναλλάσσονται και με άλλες χώρες. Τέτοιες περιπτώσεις υπήρξαν με το Ιράν, υπήρξαν με το Αφγανιστάν, σας λέω, με το Εκουαδόρ κτλ. Υπάρχει το Wolfsburg Group, το Committee of Experts. Αυτά δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτά μπορείτε να τα αναζητήσετε και στο ίντερνετ και να τα βρείτε. Εδώ όμως θα ήθελα να κάνω μια παραστατική κίνηση, πώς γίνεται το ξέπλυμα και ποιοι είναι οι εμπλεκόμενοι στην προκειμένη περίπτωση. Υπάρχει ο συντονιστικός φορέας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, που είναι το Υπουργείο Οικονομικών, η αρχή για το ξέπλυμα, που σας είπα προλίγου πια αρχή, είναι οι αρμόδιες αρχές, τα υπόχρεα πρόσωπα και ο διαπράτων, το έγκλημα ή το ξέπλυμα. Στην προκειμένη περίπτωση είναι η ΕΠ, οι πάροχοι τυχερών παιγνίων, τα υπόχρεα πρόσωπα και βέβαια ο παίκτης, ο οποίος ενδιαφέρεται να ξεπλύνει το χρήμα. Τα στάδια λοιπόν του ξεπλύματος είναι η τοποθέτηση, αυτή είναι η μεθοδολογία που γίνεται, η διαστρωμάτωση και η ενσωμάτωση. Τα ξέρω γιατί φαντάζομαι θα τα βρείτε και όλα αυτά. Εδώ είμαστε εμείς, στην ενσωμάτωση, στη δικαιολόγηση και στην επένδυση. Θα ήθελα να διορθώσω τον φίλο και φίλος, δεν είναι, αλλά τον δημοσιογράφο προλίγο, τον κύριο Δάρα. Δεν είναι έγκλημα το ξέπλυμα, ο στοιχηματισμός, αλλά είναι τρόπος ενσωμάτωσης. Σας παρουσιάζω ένα γράφημα του ΟΑΣΑ, που στην πραγματικότητα λέει όλα τα εγκλήματα. Μέσα σε αυτό είναι η δωροδοκία, η απάτη. Γίνεται η ενσωμάτωση με την τοποθέτηση των χρημάτων αυτών μέσα στο τραπεζικό σύστημα. Από εκεί και πέρα είναι ο διαχωρισμός, το layering, ώστε να μπορεί να σπάσει σε μικρότερους λογαριασμούς. Και από εκεί και πέρα έρχεται η δικαιολόγηση. Εμείς είμαστε στο justification, όπου σίγουρα ένα δελτίο κερδισμένο ή πολλά μικρά χαμένα δελτία, συγκεντρωμένα όμως σε ένα παίκτη ο οποίος κερδίζει, μπορεί να δικαιολογήσει ένα ξέπλυμα, μπορεί να εμφανίσει, συγγνώμη, ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος. Τέτοια στο διαδικτύο, στους διαδικτυακούς τρόπους έχουν εμφανιστεί παγκοσμίως σε παιχνίδια πόκερ, που μια ομάδα διαδικτυακά μπορεί να παίζει και οι μισοί να χάνουν και ένας να κερδίζει. Αντιστοίχως μπορεί να εμφανιστεί και σε κάποιες άλλες μελέτες που έχουμε κάνει, με δελτία ΟΠΑΠ κτλ. Θα το δείτε παρακάτω. Μερικά νούμερα για να ξέρετε λίγο τι γίνεται με το ξέπλυμα. Η ΙΣΙΣ εισπράττει περίπου 2 δισεκατομμύρια. Η Χαμάς 1 δισεκατομμύριο μόνο από το ξέπλυμα χρήματος νόμου. Αυτά που σας λέω είναι νομιμοποίησης. Αυτή είναι μια έρευνα που έχει γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τα στοιχεία του ΟΑΣΑ. Και από εκεί και πέρα σας λέω και τα υπόλοιπα στοιχεία. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι τόσο πολύ της μοδός. Πάμε λοιπόν τώρα στη συμμόρφωση των παρόχων. Η συμμόρφωση των παρόχων πρέπει να είναι σύμφωνα με το 3691 του 2008. Έχουν γίνει πολλές ενέργειες από μέρους τους, πρέπει να το ομολογήσω. Υπάρχουν δύο κατηγορίες αυτή τη στιγμή που βλέπουμε. Είναι το διαδικτυακό, όπως λέτε, στοίχημα και το επίγειο που το είχατε πει αρκετές φορές. Υπάρχουν οι πάροχοι που είναι συμμορφωμένοι, υπάρχουν οι πάροχοι που έχουν άδεια αλλά είναι αδρανείς και υπάρχουν και οι πάροχοι που δεν είναι συμμορφωμένοι.
Η ουσία είναι ότι πρέπει να είναι συμμορφωμένη κατά κύριο λόγο με την 129/2, όπως σας είπα, του 2014, η οποία έχει προκύψει μετά από προβλήματα που έχουμε εντοπίσει στην αγορά και η οποία θα πρόκειται και να βελτιωθεί στην πορεία. Εδώ λοιπόν, μάλλον να το πω πιο διαφορετικά, ένα βασικό μέλημα είναι, συγγνώμη, ένα βασικό μέλημα λοιπόν των συμμόρφων των παρόχων, για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, είναι ότι πρέπει να τηρούν το γνωστό τραγούδι «Δεν άκουσα, τι είπατε, ποιος είστε κύριε». Δεν σας άκουσα, μάλλον δεν με παρακολουθείτε. Τι είναι αυτό? Στην πραγματικότητα, για να μπορούμε να καταλάβουμε τελικά ποιος είναι και ποιος δεν είναι στην πραγματική αγορά, για να δούμε ποιος ξεπλένει ή όχι, το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή για την Επιτροπή Αποπτείας Παιχνίων και για όλο το κύκλωμα, για να μπορεί να εντοπιστεί αν κάποιος κάνει ξέπλυμα, είναι να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε ποιος παίζει, ποιος στοιχηματίζει, πώς στοιχηματίζει και σε ποιον καταλήγουν τα λεφτά. Γι' αυτό το λόγο τα πρώτα μέτρα που έχουν ληφθεί και στην τέταρτη οδηγία και στην τρίτη οδηγία είναι η ταυτοποίηση του παίχτη, η επαλήθευση του παίχτη. Είναι άλλο ταυτοποίηση, δηλώνω ποιος είμαι, άλλο επαληθεύουμε ποιος είμαι και τελικά ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος. Για τον πραγματικό δικαιούχο θέλω να πω ότι έχει γίνει πολύ μεγάλος λόγος, ειδικά στην τέταρτη οδηγία, στην οποία πρέπει να νομοθετήσουμε μέχρι το 2017. Και εδώ θα πρέπει να κάνω μία παρέμβαση, ότι η συμμόρφωση της χώρας στο πόσο εφαρμόζει οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΦΑΤΦ σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος και πόσο λαμβάνει μέτρα πάνω σε αυτό, έχουν σχέση και με την αξιολόγησή της. Τέτοια θα γίνει το 2017. Απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης, τα λέω γιατί είναι πολύ σημαντικά, είναι τα γνωστά που βλέπετε και στις τράπεζες. Πολλές φορές έχετε ακούσει ότι πάτε στις τράπεζες και λέτε σας, μου ζητάνε τις Παναγίες στα μάτια. Τι μου ζητάνε? Τελικά τι θέλουνε, το μεγάλο αδερφό? Η αλήθεια είναι ότι ο μεγάλος αδερφός έχει επιβληθεί και από την Βασιλεία 2, γιατί προκύπτει ότι δεν μπορούσαμε ποτέ να αναγνωρίσουμε ποιος είναι ο πραγματικός παίκτης και ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος τελικά στα λεφτά. Είναι πολύ σημαντικό εδώ ότι τίθεται το θέμα το ποιος είναι, ποια είναι η διεύθυνση κατοικίας, ποιο επάγγελμα κάνει και από εκεί και πέρα τον αυτό αφημί, το οποίο εντάξει το αφημί πλέον έχει γίνει καραμέλα, ακόμη πας σε ένα μαγαζί και το αφημί σου δίνεις. Τα πεδία ελέγχου που κάνει αυτή τη στιγμή και καλούνται οι πάροχοι να είναι συμμορφωμένοι προς αυτό είναι θέματα οργανωτικά, για παράδειγμα, και η πιστοποίηση επαλήθευση προσώπου. Ένα πολύ σημαντικό, το οποίο δεν το γράφω εδώ, αλλά πρέπει να έχει σημασία, είναι ο τρόπος που διαμορφώνουν συστημικά το risk assessment. Κάποια στιγμή κάποιος συνάδελφος πριν, ο μιλητής, το είπε. Το risk assessment και το know your customer είναι οι πολύ βασικοί άξονες γύρω από το οποίο κινείται το ξέπλυμα, ώστε να μπορεί να συλλέξει, και το λέω σημαντικό. Είναι σημαντικό αυτό, να συλλέξει τις ενδείξεις ότι υπάρχει ξέπλυμα χρήματος. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε σε αυτό το πάνελ ότι η ΕΠ δεν έρχεται να πει «έχεις κάνει ξέπλυμα», αλλά μπορεί να πει «κύριε σύμμορφό σου, βοήθησέ μας να βρούμε αυτόν που κάνει το ξέπλυμα» και πάροχε ανάφερέτουν στην αρχή, γιατί αυτή έχει την αρμοδιότητα να τον διώξει εισαγγελικά και ποινικά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει χνηλασιμότητα στοιχείων και να λαμβάνονται και μέτρα δέουσας επιμέλειας τόσο από την ίδια την εταιρεία όσο και από τρίτα μέρη. Οι εξελίξεις στον χώρο είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί η τέταρτη οδηγία για πρώτη φορά αναφέρει πολύ έντονα το θέμα των παιχνίων ως μέτρο ξεπλύματος. Τονίζω και όχι χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Έχει σημασία αυτό που λέω, διότι όλα τα αντικείμενα χρηματοδότησης τρομοκρατίας, όπως είναι τα μέσα πληρωμής αυτή τη στιγμή, είναι αντικείμενο πολλών συζητήσεων, οι οποίες θα πρέπει να έχουν λήξει και να φέρουν ένα νέο πλαίσιο μέχρι το Μάρτιο. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της τέταρτης οδηγίας, αυτό που λέει ότι θα πρέπει να αυξηθούν σίγουρα τα μέτρα δέωσης επιμέλειας και να είναι πολύ προσεκτικές οι εταιρείες, είτε αυτές λέγονται διαδικτυακοί είτε επίγειοι, πάνω στο θέμα της λήψης της δέωσης επιμέλειας και του risk assessment το οποίο έχουν. Θέλω όμως να πω εδώ ότι θα αρχίσει να παίζει ένα δημοσιογραφικά, φαντάζομαι ίσως να το έχετε πάρει και είδηση, ένα ζήτημα για τους τρόπους πληρωμής, το οποίο σίγουρα δεν αφορά την ΕΕΠ, σίγουρα την επηρεάζει τους παρόχους και τα υπόχρεα πρόσωπα, και αυτό γιατί αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης συνολικά για όλους, όπως ακούστηκε προ λίγου στα προηγούμενα πάνελ για την PaySafe, για την Viva Wallet και τις πιστωτικές κάρτες κτλ. Εδώ είναι ένας ενδεικτικός κατάλογος για τυχερά παίχνια, πώς είναι οι υπόπτες στις συναλλαγές. Θα μιλήσω για 2-3 πράγματα.
Είναι η διενέργεια συχνών και σημαντικού ύψους συναλλαγών, το τρίτο σημείο. Είναι η επανάληψη ομοίων συναλλαγών, μας οδηγούν σε κάποιες υποψίες. Η ύπαρξη φημών και ειδήσεων που αφορούν τον παίκτη. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό οι πάροχοι να διαμορφώνουν know your customer, τα κρατούν τα στοιχεία και αναφέρουν, κάνουν αναφορές στην αρχή του ξεπλήματος. Πρέπει να σας πω ότι εμείς όταν ζητάμε στοιχεία από τους παρόχους, δεν ζητάμε τα πρόσωπα. Δεν γνωρίζουν δηλαδή αν αναφερθεί η καψαλάκη στην αρχή του άρθρου 7 ότι είναι η καψαλάκη. Αυτό που ζητάμε είναι τα στοιχεία συνολικά, αλλά η ίδια η αρχή έχει κρίνει, η αρχή του άρθρου 7 μιλάω, έχει κρίνει πολλές φορές να μας ειδοποιήσει και να συνδράμουμε με τη βοήθειά μας από άποψη τεχνογνωσίας και ουσίας. Δεν θα μπω στα άλλα, μπορείτε να τα αναζητήσετε στους κανονισμούς μέσα στην ΕΠ. Εδώ θα ήθελα μονάχα να συναπώ ότι πολλές φορές οι στημένοι αγώνες, το αθλητικό στοίχημα, έχουν αφορμή το ξέπλυμα χρήματος. Κάποια στιγμή ο κύριος Παπαλουκάς ανέφερε τη Sport Radar. Κάποια στιγμή είχαμε κάνει μια συνάντηση μαζί της και ήταν εντυπωσιακό πώς το οι Ινδονήσιοι, έχει σημασία αυτό που λέω, παίζουν πολύ ελληνικό πρωτάθλημα. Το ζήτημα δεν είναι το ελληνικό πρωτάθλημα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Το ζήτημα είναι ότι παίζουν πολύ πρωτάθλημα σε άλλες κατηγορίες, όπως βόλεϊ, όπως μπάσκετ, όπως άλλα αθλήματα. Κάποια στιγμή αναφέρθηκε για τον παίχτη, ο οποίος πράγματι χάνει στο πρώτο σετ. Έχουν υπάρξει τέτοιες αναφορές και από εκεί και πέρα όμως αυτές δεν είναι αρμοδιότητες ΕΠ. Αυτό που παρατηρεί η ΕΠ είναι εισπράττει τα στοιχεία ώστε να μπορεί να νομοθετεί και να προλαμβάνει αυτά τα στοιχεία. Την καταστολή την έχει την ευθύνη η αρχή και βέβαια ο αθλητικός αγγελέας. Εδώ είναι αυτό που σας λέω ότι παρατηρεί το φαινόμενο του υψηλού στοιχηματισμού και του συχνού στοιχηματισμού σε μικρούς και ασήμαντους φαινομενικά αγώνες και αυτό οδηγεί σε εμάς σε μια ένδειξη ότι μπορεί να ξεπλένεται χρήμα. Εδώ θα ήθελα να πω κάποια στοιχεία που είχαμε μια συνεργασία με τον ΟΠΑΠ όπου προέκυψαν, έχουν βγει και με δελτίο τύπου. Εδώ θα αφορά το επίγειο στοίχημα, κατά κύριο λόγο, γιατί αυτό λειτουργούσε ως τώρα στην Ελλάδα, μέχρι το 2013. Και το λέω γι' αυτό γιατί το 2015, τέλος του 2015, έληξε η ημερομηνία στην οποία θα μπορούσε να δώσει ο ΟΠΑΠ βεβαίωση κερδών για το έτος του 2014. Το ίδιο αυτό ισχύει και για τους παρόχους διαδικτυακού στοιχήματος. Ο λόγος ποιος είναι, όταν πας εισπράττεις το στοίχημα, γιατί να καταλάβουμε λίγο και πρακτικά τι γίνεται, όταν κερδίζω για παράδειγμα, όχι το τζόκερ απαραίτητα, ένα αθλητικό στοίχημα, 100.000 ευρώ, ή έχω πολλά πολλά κίνο, μπορεί κάποιος να έρθει να τα αγοράσει, νομίζω αυτό έχει ακουστεί και σε συνεργασία, αυτό έγινε σε συνεργασία με τον ΟΠΑΠ και τους πράκτορες, έτσι, πρέπει να το σημειώσω αυτό, όπου διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημεία όπου ο παίχτης έπαιζε ταυτόχρονα σε 5 σημεία στην γεωγραφική στην Ελλάδα, ενώ όλα αυτά κερδιζόντουσαν σε ένα άλλο πρακτορείο. Τέτοια στοιχεία μας οδηγήσαν στην απόφαση του 129, όπου ορίσαμε και όρια πλέον, βάσει του οποίου μπορούν να δοθούν βεβαιώσεις κερδών και οι οποίες μπορούν να αιτιολογήσουν εισοδήματα, τεκμήρια, διαβίωση κτλ. Και βέβαια, θα ήθελα μόνο να αναφερθώ στο τελευταίο, για να μην είμαστε λίγο πρόσφατοι. Το έτος 2013 εκδόθηκαν βεβαιώσεις κερδών συνολικού ύψους 347 εκατομμυρίων ευρώ, που σημαίνει ότι 347 εκατομμύρια δικαιολογήθηκαν ως κέρδη. Από τις 386 βεβαιώσεις, συνολικού ύψους 27 εκατομμυρίων περίπου, περιείχαν 300 κερδισμένα δελτία η κάθε μία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας παίκτης είχε κερδίσει 300 φορές μέσα σε ένα χρόνο. Νομίζω ότι η στατιστική, αυτό θα με βοηθήσετε κύριε καθηγητά, δεν λέει κάτι τέτοιο. Η μεγαλύτερη από αυτόν όμως ήταν πολύ σημαντική, περίχε 8.700 δελτία. Μπορούσε δηλαδή να έχει κερδίσει 8.700 φορές. Αυτό κάτι σημαίνει. Αυτά τα αποτελέσματα, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι, εστάλησαν στην αρχή του ξεπλήματος και αυτή τη στιγμή είναι υποδιερεύνηση και αυτή τη στιγμή συζητείται το θέμα πώς στείλονται ή όχι στον εισαγγελέα. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι μέχρι αυτό να ολοκληρωθεί,
τίθονται θέματα απορρίτου και γι' αυτό το λόγο και δεν μπορώ να προχωρήσω περαιτέρω σε κάποια άλλε ανακοινώσεις. Αυτή η συγκεκριμένη μελέτη πρόκειται να επικαιροποιηθεί τώρα που κλείνει το 2015 πλέον και από εκεί και πέρα να δούμε πώς αυτό έχει βελτιωθεί, άρα ο κανονισμός μας είχε αποτέλεσμα, βοήθησε κάτι περαιτέρω και βέβαια οτιδήποτε άλλο προκύψει στην πορεία να μπορούμε αυτό να επικαιροποιούμε σωστότερα και να ρυθμίζουμε σωστότερα την αγορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ομίγυρη που με ακούσατε, ο ιστότοπος της ΕΠΗΝ, το gamingcommission.gov.gr, και θα ήθελα επίσης για τους φοιτητές αυτό περισσότερο, να παραπέμψω και στον ιστότοπο της αρχής του άρθρου 7, που είναι το Hellenic Intelligent Unit. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Καψαλάκη. Θέλω να καλέσω τώρα στο βήμα τον κύριο Σπύρο Δρακόπουλο, εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρακτόρων. Καλησπέρα και από μένα. Θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί βλέπω ότι ήδη είμαστε όλοι αρκετά κουρασμένοι. Ούτως ή άλλως, είχα σημειώσει πάρα πολλά πράγματα να πω σήμερα, αλλά επειδή τυχαίνει να μιλάω τελευταίος, έχω υπερκαλυφθεί. Δηλαδή, η θεματολογία ήταν πραγματικά πληρέστατη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ και εκ μέρους των πρακτόρων, τους διοργανωτές, τον κύριο Αλεξόπουλο και το Πανεπιστήμιο για αυτή την πραγματικά σπουδαία πρωτοβουλία. Και να δώσω τα συγχαρητήρια και στους ομιλητές, οι οποίοι αναφέρθηκαν με πολλές λεπτομέρειες και πραγματικά σήμερα όλοι από εδώ μέσα πιστεύω ότι βγήκαμε κατά κάτι σοφότεροι από αυτά που γνωρίζαμε από το χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ στο θέμα της σημερινής ημερίδας, δηλαδή θα μιλήσω για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των τυχερών παιχνιδιών, όπως αυτές ορίζονται μέσα από τα πρακτορία. Γιατί, όπως μπορείτε να καταλάβετε, ακούσαμε και τη μεριά των εταιριών και τη μεριά της εποπτικής αρχής, αλλά ουσιαστικά οι πράκτορες είναι οι πλέον αμεσότεροι, που έρχονται σε επαφή δηλαδή περισσότερο με τους παίκτες και μπορούν να καταλάβουν και τη συμπεριφορά τους και τον πιθανό εθισμό τους, αλλά και όλες τις συνέπειες που έχουν τα τυχερά παιχνίδια στην Ελλάδα εν μέσω κρίσης. Όπως λοιπόν κάθε οικονομική δραστηριότητα, έτσι και τα τυχερά παιχνίδια έχουν επιπτώσεις στην κοινωνία μας, είτε θετικές είτε αρνητικές. Εν μέσω κρίσης σίγουρα αυτές οι επιπτώσεις είναι πιο έντονες. Καταρχήν να πούμε ότι επειδή πολλοί το πιστεύουν αυτό, ότι σε περίοδο κρίσης ο τζόγος αυξάνεται, ίσως αυξάνεται η επιθυμία του παίκτη να συμμετέχει ή να ενδιαφερθεί να μάθει πώς μπορεί να βγάλει περισσότερα χρήματα. Αλλά η συμμετοχή του, η οικονομική συμμετοχή του και ο όγκος ο οικονομικός σίγουρα είναι μικρότερος και το δείχνουν και τα επίσημα αποτελέσματα της ΟΠΑΠ τα τελευταία χρόνια. Αλλά γενικά όλο το φάσμα των εταιριών που δραστηριοποιούνται από τη μετά-μνημονιακή εποχή δείχνει μια πτώση στα οικονομικά αποτελέσματα. Επομένως, σίγουρα επηρεάζει η κρίση τα τυχερά παιχνίδια και τα οικονομικά τους στοιχεία. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι οι επαγγελματίες πράκτορες οι οποίοι κερδίζουν από αυτόν τον κλάδο, γιατί εγώ για αυτούς θα μιλήσω, με τα χρήματα που θα κερδίζαν από τη συμμετοχή των παιχτών και αυτοί αντίστοιχα δεν μπορούν να τα διαθέσουν στις υπόλοιπες δραστηριότητες τους, οπότε το φαινόμενο έχει μια αλυσιδωτή αντίδραση, η οποία συμβαίνει φυσικά σε όλα τα επαγγέλματα. Λοιπόν, άρα το πρώτο συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η κρίση στη χώρα έχει επιπτώσεις και στα τυχερά παιχνίδια και αφορά το οικονομικό επίπεδο. Τώρα, στις κοινωνικές επιπτώσεις μπορούμε να κατηγορηθούμε ότι έχουμε και αρνητικές και θετικές κοινωνικές επιπτώσεις. Όσο και να ακούγεται παράξενο, υπάρχουν και θετικές επιπτώσεις από τα τυχερά παιχνίδια. Και ενώ στις αρνητικές επιπτώσεις πολλοί θα νομίζουν ότι είναι ο εθισμός, ο τζόγος, ότι κάποιος καταστρέφεται, χαλάει την οικογένειά του και όλα αυτά, είναι και αυτά μέρος
της βιομηχανίας των τυχερών παιχνιδιών. Αλλά εδώ έχει δημιουργηθεί μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και με τη σύσταση της ΕΕΠ, αλλά και με το υπεύθυνο παιχνίδι. Εμείς που είμαστε μέσα στα πρακτορία και πραγματικά βιώνουμε καταστάσεις με παίχτες εθισμένους όλα αυτά τα χρόνια, το υπεύθυνο παιχνίδι είναι μια πολύ σημαντική δουλειά, η οποία στοχεύει στην προστασία του παίκτη, του εθισμένου κατά κύριο λόγο παίκτη, ή του να μην εθιστεί, να το πω καλύτερα. Και θα ήθελα να ξέρετε ότι στα πρακτορία ΟΠΑΠ δεν απαγορεύεται μόνο η είσοδος των ανηλίκων κάτω από 18 ετών, κάτι που είναι προφανές για να συμμετέχουν στα παιχνίδια, αλλά απαγορεύεται ακόμα και η είσοδός τους με συνοδεία ενηλίκου. Δηλαδή, κάτι που δεν ξέρει ο πολλής κόσμος, δεν μπορεί να μπει ένας πατέρας με το παιδί του και να ξύσει ένα ξυστό ή οτιδήποτε, ή να παίξει ένα τζόκερ. Αυτό ακούγεται λίγο κάπως παράλογο, να μπει με το παιδί του μια μητέρα και να παίξει ένα τζόκερ, ας πούμε. Αλλά πραγματικά το παιδί εκτίθεται σε πονταρίσματα, ακόμα και στις λέξεις που χρησιμοποιούνται μέσα στα πρακτορία ή σε καταστάσεις που βλέπει. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, είναι σωστή αυτή η κίνηση, προς θετική κατεύθυνση, για την προστασία των ανηλίκων, το οποίο είναι το πιο σημαντικό στο υπεύθυνο παιχνίδι. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι το κυνήγι των παράνομων δραστηριοτήτων όσον αφορά κατά κύριο λόγο το επίγειο, τα επίγεια δίκτυα, ας πούμε, και με μηχανήματα κουλοχέριδων αλλά και παράνομων στοιχηματισμών. Γίνεται μια αξιόλογη προσπάθεια εκεί. Προσπαθούν να το καταπολεμήσουν και το ΣΔΟΕ αλλά και οι αστυνομικές αρχές. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Είναι πραγματικά μάστιγα όλο αυτό το ζήτημα. Μπορεί η Τζίρι, όπως αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος από την εταιρεία Στίχημαν, να μην είναι στα 6 δις που λέγονται ότι είναι στο παράνομο, ότι τζιράζονται στην παράνομη αγορά, αλλά σίγουρα δεν είναι και τόσο χαμηλή όσο μπορεί να φαντάζονται κάποιοι. Από αυτά όλα τα χρήματα χάνονται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε έσοδα για το κράτος, με αυτό να σημαίνει ότι αυτά τα έσοδα λείπουν από άλλες δραστηριότητες και πλήττουν μετά όλη την κοινωνία, όπως βλέπετε με τα μνημόνια, τους φόρους, άλλες κοινωνικές τάξεις, ενώ θα μπορούσαν να βρεθούν από νόμιμες οδούς, είτε επίγειες που αφορούν εμάς τα πρακτορία, είτε διαδικτυακές που αφορούν τις αδειοδοτημένες εταιρείες. Οι θετικές επιπτώσεις στην κοινωνία που αναφέρθηκα προηγουμένως αφορούν τα έσοδα από αυτές τις δραστηριότητες. Είδαμε και νωρίτερα σε ένα βίντεο πώς διαφημίζουν οι εθνικές λοταρίες, ας πούμε, στην Αμερική τις δραστηριότητες τους. Έτσι συνέβαινε και εδώ χρόνια με τον ΟΠΑΠ, οι οποίες βοηθάνε ιδρύματα, βοηθάνε νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, συλλόγους, ερασιτεχνικά σωματεία και γενικά τα κέρδη από την ενασχόληση στο νόμιμο τζόγο, πέρα από από τα κέρδη των μετόχων και των εμπλεκομένων, σε κάποιο σημαντικό βαθμό επιστρέφουν και στην κοινωνία. Αυτά ήθελα να πω σε γενικές γραμμές σε ό,τι αφορά τα πρακτορία ΟΠΑΠ και ποια είναι η συμμετοχή τους στα τυχερά παιχνίδια και στην κοινωνία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ και για την υπομονή σας εδώ τόσες ώρες να μας ακούσετε. Δεν έχω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δρακόπουλε. Να καλέσω τώρα στο βήμα τον τελευταίο ομιλητή, κύριο Δημήτρη Αναγνώστου, ειδικό τεχνικό σύμβουλο ηλεκτρονικών φορολογικών συστημάτων. Καλησπέρα σας και από μένα. Δεν θα σκουράσω καθόλου. Σχεδόν σε 3-4 λεπτά θα τελειώσω περιληπτικά το θέμα που αφορά την δυνατότητα εφαρμογής μέτρων ηλεκτρονικής διασφάλισης της νόμιμης λειτουργίας των παιχνιδιών, γενικώς των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτή της εφαρμογής και ποια είναι τα μειονεκτήματα. Με την εφαρμογή αυτού του αυτόματου
τρόπου ηλεκτρονικού ελέγχου, online δηλαδή, διασφαλίζεται άμεσα η ίσπραξη πρώτα-πρώτα των αναλογούτων φορολογικών εσόδων του δημοσίου. Δεύτερον, εφαρμόζεται δίκαια και σε αυτή τη δραστηριότητα το κατάλληλο αυτό μέτρο των ηλεκτρονικών ελέγχων και διασταυρώσεων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που χρησιμοποιείται σε όλα τα επαγγέλματα πλέον. Ενεργοποιούνται άμεσα υπάρχουσες νομοθεσίες διατάξεις για την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου. Υπάρχουν διατάξεις και μέσα στον νόμο 4.002 του 2011 και προηγούμενα και τώρα, αλλά δεν εφαρμόζονται. Επέρχονται σοβαρές μειώσεις δημοσίων δαπανών και προσωπικού που προβλέπονται για τους επιτόπιους ελέγχους αυτής της δραστηριότητας που δεν γίνονται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με την online δυνατότητα, την παρακολούθηση, μπορεί από το γραφείο να κάνει οτιδήποτε θελήσει κάποιος που ενδιαφέρεται η ΕΕΠ ή το Υπουργείο Οικονομικών και να πάρει λίστα και να πάρει τον έλεγχο του μηχανήματος, αν δουλεύει νόμιμα ή παράνομα, γιατί πολλές φορές, ειδικά αυτό που ακούστηκε από τον προηγούμενο ομιλητή, ότι τα φρουτάκια, τα παράνομα, οι κουλοχέρδες, λειτουργούν αυτή τη στιγμή σε πολλά καταστήματα κατά αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσε λοιπόν, εφόσον επιτρέπεται για τα ψυχαγωγικά, γιατί έτσι τα δουλεύουν, ότι είναι ψυχαγωγικό το παιχνίδι και το μετατρέπουν σε τυχερό και παίζουν τυχερά το βράδυ στις 12 και μετά. Όλα λοιπόν τα φορολογικού ενδιαφέροντος δεδομένα διαβιβάζονται μέσω του μηχανισμού αυτού, online διασφαλισμένα για τα προσωπικά δεδομένα κλπ. Και για την ακεραιότητα αυτών, ηλεκτρονικά και αυτόματα τόσο στο Υπουργείο Οικονομικών, όσο και στην επιθεώρηση, αν το ζητήσει, εποπτείας και ελέγχου παιγνίων. Ποια είναι τώρα τα μειονεκτήματα? Η έλλειψη πρωτοβουλειών των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των εμπλοκών στην αντιμετώπιση με ηλεκτρονικό διασφαλισμένο συστήματα, με ηλεκτρονικά διασφαλισμένα της αντιμετώπισης φοροδιαφυγής και για αυτή τη δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να ζημιώνει σοβαρά ποσά ετησίως, τόσο στον επίγειο όσο και στο μέσο διαδικτύου τζόγου. Συνεχίζεται εδώ και χρόνια, είναι γνωστό αυτό, από το 2002 τουλάχιστον, συνεχίζεται και ανεξέλεγκτα εδώ και χρόνια ο παράνομος πλουτισμός τόσο των εκμεταλλευτών αυτών των παρανόμων λειτουργούντων μηχανημάτων, όσο και των παιχτών που προσπορίζονται αυτά τα ποσά. Συντηρείται και αυξάνεται ο εθισμός των παιχτών στην παράνομη πλέον αυτή δραστηριότητα. Επομένως, αυξάνεται και η οργή και αγανάκτηση των αδυνάτων συμπολιτών μας από τις συνεχείς περικοπές μισθών και συντάξεων και δεν συμμαζεύεται, ενώ θα μπορούσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που ψάχνουν για ισοδύναμα μέτρα για την ίσπραξη των δημοσίων εσόδων να λάβουν υπόψη και αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αναγνώστου, όντως λακωνικός. Ερωτήσεις θέλετε να έρθετε, κύριε Αλεξόπουλε? Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους σημερινούς ομιλητές, όσοι προσκλήθησαν, ήρθαν και παρέστησαν σημερινή επιστημονική μερίδα και κατέθεσαν τεκμηριωμένες απόψεις, προτάσεις και στα 5 τραπέζια τα οποία οι θεματικές ενότητες καλύπτουν όλη τη βιομηχανία του αθλητικού στιγματισμού και όχι μόνο, αλλά και τα τυχερά παιχνίδια. Θέλω ιδιαίτερα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην εποπτική αρχή που συμμετείχε στη σημερινή επιστημονική μερίδα, τους καθηγητές από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, οι οποίοι επίσης κατέθεσαν συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις. Θέλω δε να απαντήσω και να πω στους ομιλούντες, οι οποίοι τοποθετήθησαν στη συγκεκριμένη μερίδα, ότι το ΤΟΔΑ εξειδικεύεται, το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης της αθλητικής βιομηχανίας και των συναφών χώρων, όπως τα τυχερά παιχνίδια. Παίρνω την μπάσα από τον κύριο Καρλή. Έχουμε σκοπό και μελετάμε. Έχουμε ήδη
δημιουργήσει πολλές μελέτες, έρευνες, τις οποίες προηγουμένως καταθέσαμε τόσο στην υπόλοιπη ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως επίσης έχουμε σκοπό να ενημερώσουμε και ήδη έχουμε ενημερώσει την Εποπτική Αρχή σε κομμάτια που αφορούν τόσο τη διαχείριση, όσο και στην προώθηση του αθλητικού στοιχήματος, τις στρατηγικές διαδικασίες υλοποίησης στρατηγικών project που έχουν να κάνουν με την προώθηση των τυχερών παιχνιδιών. Τα τυχερά παιχνίδια και η οργάνωση και η λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών αποτελούν αντικείμενο έρευνας του ΤΟΔΑ, καθώς και η εκπαίδευση των στελεχών αυτής της νέας τεχνολογίας αποτελούν αυτή τη στιγμή μοναδική ευκαιρία για όλους μας. Ήδη, πολλοί απόφοιτοι του τμήματος δουλεύουν στο εξωτερικό, όπως και ο κ. Καρλής προηγουμένως, χωρίς να έχουμε συνοηθεί μαζί, να έχουμε μιλήσει καθόλου, ή δουλεύουν σε εταιρείες του εξωτερικού. Στην Ελλάδα είναι δύσκολο και δεν απορροφούνται πλέον οι φοιτητές μας, αλλά προσανατολιζόμαστε πλέον μέσα από διαδικασίες εκμάθησης και εκπαίδευσης να παρέχουμε συγκεκριμένη εξειδικευμένη γνώση με certificate και επίσης να δώσουμε τη δυνατότητα σε συγκεκριμένα εστιασμένα μάστερ με αντικείμενο τα τυχερά παιχνίδια. Επιφυλασσόμαστε σε λίγες μέρες με τη συνδρομή των συνεργατών μας, όσο και των χορηγών μας, να δώσουμε στη δημοσιότητα τα πρακτικά της σημερινής επιστημονικής ημερίδας, όπως επίσης θα υπάρχει και ένα συγκεκριμένο link από το χορηγό επικοινωνίας, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμη σε όλους σας, σε όλους αυτούς που ασχολούνται με την βιομηχανία του αθλητικού στοιχήματος και των τυχερών παιχνιδιών, η συγκεκριμένη επιστημονική ημερίδα. Θέλω τέλος να ενημερώσω αυτούς που έχουν μείνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Ήταν όλοι προσκεκλημένοι εδώ σήμερα. Όλη η βιομηχανία του τζόγου και των στοιχημάτων, αλλά λίγοι ήρθαν. Ελπίζουμε σε μια επόμενη ημερίδα, η οποία έχουμε σκοπό να κάνουμε στο μέλλον, να έρθουν περισσότεροι. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή μέχρι αυτήν την ώρα. Αν θέλετε κάποιες ερωτήσεις, είμαστε όλοι διαθέσιμοι. Πιστεύω και οι ομιλούντες να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις, αν υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα.